Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-9366-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Εραπτό.gr. Εραπτό.gr. Έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή στο εραπτό.gr. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Και καλή εβδομάδα. Μετρόπολη 95,5 FM, παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στο 95,5. Της Κακομήρας με τη γνωστή συνταγή των Κωνσταντίνων Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, του Αθανάση Καραμπάκα στο production, την κυρία Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, το Γρηγόρη Κόκκινο και τον Χριστίνα Πετρόπουλο στα μικρόφωνα του Μετρόπολη 95,5 FM. Είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας. Σε ένα λεπτό αρκεί να έχετε μπροστά σας την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, ενώ στο www.listopartu.gr υπάρχει μια τεράστια γκάμα ανταλλακτικών μέσα από την οποία αποκλείεται να μην βρείτε ένα το οποίο να ταιριάζει στο δικό σας αυτοκίνητο. 9.55 γίνω το μήνυμα στο 54.340, Μετρόπολη 95,5 στο Facebook, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό. Ενώ δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι ο χορηγός μας, μεγάλος μας χορηγός, είναι η Εσκιάδης Παλοδήμος, η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία φροντίζει και τα αποδεικνύει συχνά πυκνά, καθώς αυτό το μήνα κάθε μέρα είναι Black Friday, κάθε μέρα κοστεί. Και εκτός των υπολείπων, μαζί με τις απίστευτες στιγμές που θα βρείτε είτε για Kia, είτε για Hyundai, είτε για Skoda, θα έχετε όφελος και τα τέλη κυκλοφορίας για τα επόμενα 3 χρόνια. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα. Έχω ένα φίλο μου μεσίτη, πολύ καλό, παοξάκι, πολύ δυνατό μεσίτικο, παπάφι 96, ψάχνει να βρει ένα μεταχειρισμένο γύρω στο τάλιρο 6.000 για να μην καίει βενζίνες και τέτοια, γιατί το μεγάλο καίει. Θα του βρεις τίποτα εκεί πέρα? Πάμε να δούμε. Τι πάμε να δούμε? Πάμε. Έχει ρε καλό μεταχειρισμό, καλό, δηλαδή φτηνό να μην καίει κάτι χιλιάρι. Έχει μεταχειρισμό. Υπάρχει αυτό. Μεγάλη γάμα ανταλλακτικών. Βρε, ποια ανταλλακτικά, δεν με νοιάζει τα ανταλλακτικά. Με νοιάζει και το μεταχειρισμένο αν έχει, άρα μεταχειρισμένο. Υπάρχει μεγάλη γάμα ανταλλακτικών. Μπορούμε να πάμε. Ρε το μου στέλνει. Μπορούμε να πάμε και να δούμε. Κόκκινε μεταχειρισμένα έχει πουλάει. Μεταχειρισμένα. Αυτό ρωτάω. Αυτό που ζητά δεν ξέρω αν το έχει. Καλά μικρό ρε παιδί μου, κάνα τέτοιο. Όλο και κάτι θα έχει. Ναι. Λοιπόν. Εντάξει. Να σας πω ότι τώρα πλησιάζουν τα Χριστούγεννα. Ο Μετρόπολης 95,5 σε προσκαλεί στη μεγαλύτερη μάχη όλων των εποχών, στη μάχη της Γαλοπούζας Season 5. Γαλοπούζας.
Γαλοπούλα. Συντονίσου καθημερινά σε κουβέντες του Μετρόπολης 95,5 και μόλις σε ανύποπτο χρόνο να ακούσεις του Εφέ της Γαλοπούλας, καλείς το 2310 εντάρια, κέρδισε σύντημα της χρονιάτικης Γαλοπούλας, έχεις 5 λεπτά να διαθέσεις να δηλώσεις συμμετοχή, γιατί και αυτή τη χρονιά διεκδικείς τη Γαλοπούλα σου σαν να μην υπάρχει αύριο, με την κλήρωση η οποία θα γνωματοδοθεί τη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου στην εκπομπή Πλάκα Τέλος. Είναι μια προσφορά από την Αγορά Κρεάτων Χατζιαγγελίδης, Φιλιππούπολος 81 Μπελόκηπη και Πολύκαστρο Κιλκής Μεγάλο Αλεξάνδρου 96. Πεινάς. Πάντα. Λοιπόν. Δεν καπρίζω, πεινάω. Πεινάς. Πάντα πεινάς και θα ξέρεις ότι όταν πεινάς, καλό είναι να ξέρεις από πού θα φας. Λογικό. Λοιπόν, τα μπαμπάτσικα τα ξέρεις χρόνια. Έτσι. Λοιπόν, τα έχει μάθει και ο κόσμος. Λοιπόν, για να καταλάβεις, έχω πάθει την πλάκα της ζωής μου χθες, καθώς δεν μπορούσαμε να μαγειρέψουμε, έπρεπε να παραγγείλουμε βλέποντας τα παιχνίδια κάτι. Και άκου τώρα να δεις. Τι έκανε? Άκου, αγορά. Ένα κλαμπ σάντουιτς. Μία λιβανέζικη πίτα γίγας 30 εκατοστών. Τρία φράτα πιτάκια ανατολής με γύρω χοιρινό οικοτόπουλο. Και δώρο μία πέψη κόλα 1,5 λίτρο. Πόσο λες? Ξέρω εγώ, κάθε 15. 13 ευρώ. 13 μόνο. 13. Τέσσερα άτομα σκάσαμε με 13 ευρώ. Καλό είναι αυτό. Σκάσαμε. Και εκτός των άλλων. Τώρα εσύ θες ένα αερόστατο για να σκάσεις. Ναι. Και εκτός των άλλων, ναι, έχει τη σούπερ προσφορά, καθώς στα δύο μπαμπάτικα, τα δύο μπαμπάτικα σάντουιτς, ναι, τα παίρνεις με 5 ευρώ. Δύο. Δύο μπαμπάτικα σάντουιτς παίρνεις, ρε παιδί μου, ένα σουβλάκι και ένα γύρο. Τέσσερις Αλβανία, ένα μεσημεριανό κάνουν. 5 ευρώ, φίλε, δεν υπάρχει περισσότερα. Αγίων Πάντων 28 και τηλέφωνο για παραγγελίες στο 2310-510045. Ωραίος, είναι έξυπνος. Είναι τρομερός. Είναι τρομερός, και, ναι. Όχι, και η ποιότητα, και ποιοτικός, ναι. Και η ποιότητα ήταν καταπληκτική. Και αν ψάχνει κάποιος δουλειά, για delivery μιλάω, με πολύ καλό μεροκάματο, ας πάρει τηλέφωνο να το πούμε περισσότερα. Να, δεν έχει. Θέλει delivery-άδες. Θέλει delivery-άδες. Και επειδή μιλάτε για ενεργεία, άντε να δω. Έχει κόσμο να πάει να πιάσει εκεί? Έχει κανένας που ενδιαφέρεται και θέλει να δουλέψει εκεί? Ωραία. Λοιπόν, και με τα ένσημά του και με όλα του. Συνένσημο. Κανονικά. Μάλιστα. Κανονικά. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ έχει ξεφύγει στην αθμολογία. Ο ΠΑΟΚ γενικά έχει ξεφύγει. Λοιπόν. Αλλά ειδολογεύει ένας μεγάλος κίνδυνος για τον ΠΑΟΚ, τον οποίο δεν τον πιάσανε σήμερα κανένα ραδιόφωνο, κανένας παραγωγός, κανένας δημοσιογράφος. Ένας μεγάλος κίνδυνος ελοχεύει εάν δεν λύσει ο ΠΑΟΚ ένα σοβαρό θέμα, το οποίο το ψιλοαναδείξαμε το πρωί με τον Κουλιανό, αλλά βλέπω ότι υπάρχει κίνδυνος, θα το πούμε αργότερα. Δεν ξέρω είναι... τι αναδείξατε ειλικρινά. Εγώ έχω ένα θέμα με τον ΠΑΟΚ, το οποίο στον κύριο Σαββίδη λέω πρόσεχε. Ναι, το οποίο... Πρόσεχε, μην την πατήσεις. Το οποίο είναι? Το οποίο είναι ένα πανό, το οποίο έχουν βγάλει στη θύρα 4 οι οπαδοί του ΠΑΟΚ και τον σοβαρό παράγοντα του ΠΑΟΚ, όχι παράγοντα, δεν από παράγοντα, υπεύθυνο ασφαλείας, τον αποκαλούν Φίδη. Φίδη Γεροντίδη. Φύγε. Φίδη Γεροντίδη. Δεν ξέρω τώρα για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Υπάρχουν πολλές ερμηνείες τις οποίες εγώ δεν υιοθετώ. Μπορεί να πει κάποιος ότι δεν τα πάει καλά με τους οπαδούς και ξέρω εγώ τους δίνει. Ναι, δεν το υιοθετώ. Άλλος λέει ότι με την εκδρομή που έγινε εκεί, ξέρω εγώ ότι υπήρχε μια δυσκολία στους φίλους του ΠΑΟΚ να βρουν εισιτήρια και το θέλουν και εκεί υπεύθυνο. Έχουν απαιτήσεις. Αλλά από το να έχουν απαιτήσεις ή από την να έχουν διαφορές μέχρι να βγάλουν αυτό το πανό, το Φίδη Γεροντίδη, το οποίο είναι σοβαρό, γιατί ουσιαστικά δεν πάει στο Γεροντίδη, στο Σνιβάν Σαββίδη πάει. Γιατί ο κύριος Γεροντίδης είναι κατά κάποιο τρόπο υπάλληλος της εταιρείας του ΠΑΟΚ. Είναι δηλαδή υφιστάμενος του κυρίου Σαββίδη. Είναι σαν να λένε δηλαδή το Σαββίδη, σαν να του λένε το Σαββίδη, κοίταξε να δεις, δεν γουστάρουμε και τον υπάλληλό σου, τον άνθρωπό σου, τον βρίζουμε. Δεν το θέλουμε. Το λέμε ότι είναι Φίδη, ότι είναι ενάντια μας κτλ. Τους λόγους δεν τους ξέρω. Εάν θέλετε να το εισχωρήσουμε, να το πάμε σε λεπτομέρειες, νομίζω ότι θα περάσουμε στο κομμάτι του κοτσομπολίστικου. Μας πήραν εμάς το πρωί, εμένα δηλαδή, πήραν πολύ τηλέφωνο ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ, μου είπαν διάφορα, τα οποία δεν θέλω. Το πρωί είπα κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το υιοθετήσουμε, οπότε είναι λεπτό το θέμα και δεν το προχωράμε. Δεν το προχωράμε. Όμως, σύμφωνα με όσα γίνονται στα γήπεδα, σύμφωνα με τόσα έχουν γίνει στο ΠΑΟΚ, Άρης, και την γλίτωσε ο ΠΑΟΚ, γιατί είχε καλά αντανακλαστικά, τα οποία δεν είχε η ΑΕΚ, τα οποία δεν ξέρω αν έχει ο Ολυμπιακός. Και επειδή το ποδόσφαιρο, στο ποδόσφαιρο ο ΠΑΟΚ στο χορτάρι έχει ξεφύγει, πέρασε από ντέρμπι στο Χαριλάου ο Αλόβητος,
Πέρασε την ΑΕΚ χωρίς να είναι καλύτερος, με νίκη εδώ μέσα. Με άθλια εμφάνιση πήρε το, στο Καραϊσκάκι τον Ολυμπιακό. Αυτοί φαγώνονται μεταξύ τους, χάνουν βαθμούς κτλ. Ο ΠΑΟΚ έχει φτάσει σε ένα σημείο να περάσει δυσκολίες με θετικά αποτελέσματα. Και αυτή τη στιγμή αυτό που ακούω εγώ από την Αθήνα, γιατί εγώ μιλάω πολύ με την Αθήνα, γιατί δουλεύω και με την Αθήνα, είναι ότι αυτό που περιμένουν κάτω οι Αθηναίοι, ΑΕΚ και Ολυμπιακός, τον Ατρόμητο δεν τον βάζω γιατί δεν ασχολείται με αυτά, διότι κάνει ένα ταξίδι όμορφο και όπου πάει ο Ατρόμητος. Ψάχνουν να βρούνε πώς μπορεί να γίνει κάτι παράλογο, παράδοξο, παράλογο, θα το πω έτσι, παραβατικό, να φάει και ο ΠΑΟΚ μείον 3 βαθμούς. Και να πούμε εμείς τα προβοκάτσια και τα λοιπά. Όταν βλέπω εγώ, και απορώ πως δεν το πιάσανε, μεγάλοι δημοσιογράφοι που είναι και χρόνια στο ρεπορτάζ και παραγωγή και άνθρωποι οι οποίοι ξέρω εγώ τα του ΠΑΟΚ τα ξέρουν πολύ καλά. Λέω εγώ τώρα, θεωρώ πολύ επικίνδυνο να υπάρχει κακή σχέση μεταξύ του υπευθύνου ασφαλείας και της εταιρείας που λέγεται ΠΑΟΚ, του Σαββίδη και του κινήματος του οπαδικού. Αυτό το πανό εμένα, αν ήμουν Σαββίδης, Γιώργος, Ιβάν και τα λοιπά, θα με προβλημάτιζε. Γιατί θα με προβλημάτιζε? Γιατί είστε ικανοί εδώ στον ΠΑΟΚ να τα χαλάσετε μεταξύ σας? Γιατί εσάς φοβάμαι μόνο, δεν φοβάμαι τον Ολυμπιακό. Την άκρη του είδα χτες. Το μόνο που έχετε να φοβηθείτε είναι το ίδιο το ΠΑΟΚ. Να βγάλετε τα χεράκια σας και να βγάλετε τα ματάκια σας. Πριν λοιπόν βγάλετε τα χεράκια σας από την τσέπη και βγάλετε τα ματάκια σας γενικώς εκεί στον ΠΑΟΚ, και εγώ δεν είμαι ΠΑΟΞής, είμαι παρατηρητής γεγονότων, είναι ότι πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα να τα βρείτε η διοίκηση με το κομμάτι το οπαδικό. Διότι μια κακή σχέση τέτοια σε ένα πιθανό κακό αποτέλεσμα. Ελοχεύει πολλούς κινδύνους. Μπράβο. Ελοχεύει πολλούς κινδύνους. Οπότε κύριε Γεροντίδη, κύριε Σαββίδη, κύριε Γιώργο Σαββίδη και κύριοι της θύρας 4, το συνδέσμο κτλ. Αυτό το πανό έδειξε μια διαμαρτυρία. Βέβαια, θα ήταν πιο έτσι λευκό, έτσι πιο έτσι κατανοητό. Μας πείτε για ποιο λόγο το λέτε έτσι? Τι έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος, ας πούμε? Τι έχει κάνει? Και το λέτε Φίδι. Το Φίδι Γεροντίδη ελοχεύει λοιπόν, και το κλείνω εδώ γιατί θα πάμε στα αγωνιστικά, αυτά ξέρουμε καλά να κάνουμε. Ελοχεύει πάρα πολλούς κινδύνους, γιατί πλέον η τιμωρία είναι μεγάλη, και επειδή και η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός την έχουν φάει, όπως την έχει φάει και ο ΠΑΟΚ, ο δεν είναι τίποτα. Δεν είναι φάει ακόμα. Θα τη φάει τώρα. Δεν μπορεί να την γλιτώσει. Θα είναι σκάνδαλο αν την γλιτώσει ο Ολυμπιακός. Θα είναι σκάνδαλο. Έχουν ρημάξει το στάδιο. Χθες είχαμε τραυματία αστυνομικό. Μετά το μάτς στα πέριξ του σταδίου Καραϊσκάκη, τραυματία αστυνομικό. Αν δεν τη φάει ο Ολυμπιακός, θα είναι σκάνδαλο. Αφού την έφαγε η ΑΕΚ και την έφαγε και ο ΠΑΟΚ. Δεν την έφαγε ο ΠΑΟΚ πέρσι με τις μπουκές του Προέδρου κτλ. Οπότε λοιπόν, τι έχετε μεταξύ σας? Εγώ δεν θα μπω στο κουσομπολίστικο. Άμα θέλετε να ξεπλωστιάσετε ένα στον άλλον, βγείτε και πείτε τα. Εγώ δεν θα κάνω τον detectives, ούτε την Νικολούλη θα κάνω, ούτε τον Χαρδαβέλα θα κάνω. Και το πρωί κακώς είχα πολλά τηλεφωνήματα όμως. Μου λέγανε ότι αυτός κάνει αυτό το πράγμα, δεν τα έχουμε καλά μαζί του κτλ. Μπορεί αύριο σε ένα ντέρμπι να γίνει κάτι της. Ήταν ο λόγος, ναι, που ο ΠΑΟΚ δεν πήρε στήρια στο Περιστέρι. Η προπαγάνδα, η προβοκάτσια. Ποια προβοκάτσια? Ο φόβος της προβοκάτσιας. Αφού πήγαν ΠΑΟΚ σήμερα. Δεν πήγαν. Έσαι που δεν πήγαν. Δεν πήγαν. Πήγαν και παραπήγαν. Στο λέω. Πήγαν και παραπήγαν. Άκουσες γκολ στον γκολ. Γιατί πώς θα φωνάξουν εγώ? Όχι. Είναι ιατρόμητη και μεμονωμένο. Εγώ πάω στην Τούμπα φωνάξω με την Άκη, τον Άρη, τον Πανιόνιο γκολ. Τρελαίνω με το πρώτο μήνυμα που έρχεται. Ποιο είναι το πρώτο μήνυμα που έρχεται? Την άλλη αγωνιστική θα παρακαλάμε τον Ολυμπιακό να κόψει βαθμούς από τον Ατρόμητο. Ναι, ρε, ωραίο. Φτάσαμε. Ωραίο. Ωραίο τρολάρισμα. Δεν ξέρω αν το θεωρείς επικίνδυνο το πανό αυτό. Κάτι έχει να πει. Πάντα. Δηλαδή, κοίταξε, όταν βγαίνει κάτι σε διαμαρτυρία, εμείς το κάναμε μούχτη γενικότερα. Εγώ δεν θέλω να γίνεται μούχτη τίποτα. Γιατί αν αύριο γίνει μια τιμωρία, θα λέμε καλά, εσείς δεν ξέρατε ότι εκεί και τα λοιπά, δεν είπατε κάτι. Εγώ λοιπόν κρούω τον κόδωνα του κινδύνου στον κύριο Σαββίδη Γιώργο και στον κύριο Σαββίδη Ιβάν, ότι αυτό το πανό προσέξτε το, γιατί μπορεί να γίνει κάτι τι στραβό. Okay, και δεν είναι καλό να υπάρχουν τέτοιο κακές σχέσεις μεταξύ διοίκησης και φιλάθλων όταν η ομάδα στο χορτάρι και έξω από το χορτάρι γενικότερα τα πάει αρκετά καλά. Καλά τα πάει ο Ηρακλής, αλλά το κυνηγάει ο ΠΑΟΚ 2 βαθμούς από τον υποβασμό. Πάλι με καρύτσι τα παίζεις, τάεις σανό στο λαό ότι είσαι η καλύτερη ομάδα. Φίλε 304, ο οποίος ξεκινάς με τον μεγάλο Ηρακλή, λογικό είναι, ναι, να στέλνεις και ναι, να προσπαθείς να ειδικάρεις και να προβοκάρεις και να πικάρεις. Ναι. Λοιπόν, θα σου πω το εξής. Ναι, πες το. Υπάρχει μια άρρωστη κατάσταση στον Ηρακλή αυτή τη στιγμή.
μια πολύ άρρωστη κατάσταση. Όχι, οποία... γενικότητες δεν θέλω να ακούσω. Θέλω να ακούσω συγκεκριμένα. Εγώ είπα το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, αυτό και αυτό και αυτό. Άσε το γιατί υπάρχει άλλο. Πριν από λίγο καιρό, ναι, δεν υπήρχε μαντήλι να κλάψει τον Ηρακλή. Ναι. Ξαφνικά, ναι, ήρθε ο Μυροφορίδης, ναι, ήρθε ο Τον Πάπας, έβαλε τα λεφτά, έβαλε, ναι, ένα εκατομμύριο. Τα ξέρουμε αυτά, νοικοκυριακά. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, μας και τον όλα τώρα. Μετά το 1-6, ναι, όλος ο Ντουνιάς φαγώθηκε. Το στήσαν, το φτιάξαν, το κάνανε. Ναι. Στημένο να έξι δεν υπάρχει. Γιατί, τι από την έρευνα που έκανα εγώ. Τι έρευνα. Ρώτα και το Θωμαίδη. Δεν ξέρω εγώ. Τι με νοιάζει ο Θωμαίδη. Πρέπει να είσαι πολύ βλάκας. Ναι. Δηλαδή, μπορεί να γίνει ένα 0-1, ένα άσο ημίχρονο διπλό τελικό, να φάζει τη αρετσινιά για να κάνει. Ή τα κάνει κούπα άλλο και φεύγει. Αυτά δεν γίνονται. Δεν παιχτήκανε χρήματα. Λοιπόν, κόκκινε, όταν είναι για την ομάδα σου, είναι όλα καθαρά. Άμα το κάνω πάω το 1-6, ή ο Ολυμπιακός, θα λέγατε εδώ είναι ύποπτο κτλ. Α, το παραμύθι. Μην ακυρώνει του οπαδού του Ηρακλή. Δεν ακυρώνει του οπαδού. Μην ακυρώνει του οπαδού. Θα παίρνει το μέρο τη διοίκηση, να πούμε και τέτοια. Καμία διοίκηση. Άσε τώρα, θα λέω τι πιστεύω. Γιατί δεν πα στο Καφτατζόγλου, σε σαουλιάζουν καμιά μέρα. Μην τα λε αυτά. Ε, τι δεν πα, χθε πήγε. Δεν πήγε. Ήμουν άρρωστο. Τι ήσουν άρρωστο. Ω, μια χαρά, σε βλέπω. Νοδοκόκκινο σε βλέπω. Μια χαρά, οι μαγούλε σου θρεμένε, θρεμένε. Μια χαρά. Δηλαδή... Έβαλε και κάνα 2-3 κιλά. Μια χαρά. Ε, σε βλέπω ζάχαρη. Ζάχαρη σε βλέπω. Τι άρρωστο ήσουν. Αφού πάντα παίρνει, θα πα στο κήπεδο, με ρωτά. Και σου είπα, ναι, δεν θα πάω, είμαι κρυωμένο. Κρυωμένο είσαι. Μάλιστα. Εντάξει, τι να κάνουμε δηλαδή, να λέω παραμύθια. Γιατί αφαιρεί το δικαίωμα στον οπαδό να νομίζει 1000. Είναι τόσο αγγελικά ο κόσμο του ποδοσφαίρου πλασμένο. Ο Μυροφορίδη ήταν στον Αϊθαράπη, παπαδάκι μαζί με σένα. Ξέρω εγώ και. Γιατί το λε αυτό. Α, του να φαντάζονται. Δικαίωμά του να φαντάζονται. Αλλά. Ναι, αλλά τι. Αλλά τι. Για πε μου. Τι να σου πω. Έφυγε ο Βοσνιάδης. Έφυγε ο Βοσνιάδης. Τελείωσε το πρόβλημα του Ηρακλή. Τελείωσε το πρόβλημα του Ηρακλή. Το πρόβλημα του Ηρακλή. Όχι. Μετά θα φάνε το Μυροφορίδη και μετά πλακώσουν τους παίκτες. Και μετά βγει το 8 και μετά θα φύγει ο, πώς το λένε, ο Τον Πάπας, γιατί ο υπουργός δεν θα κάνει τις εξαγγελίες που σας έλεγε τα παραμύθια ότι θα τα κάνει, τα κάνει στην Πάτρα. Και θα βρει και η ευκαιρία και ο Πάπας που σας κυνηγά και σας κατατρέχει να σας κάνει ζημιά κτλ. Και δεν θα βγείτε κατηγορία. Μ' αρέσει γιατί τώρα μιλάς ειλικρινά. Τι μιλάω ειλικρινά. Πρέπει να τα λες όλα. Τι πρέπει να τα λέω όλα. Και άμα κάνω ένα 6. Και άμα κάνω ένα 6, μπορεί εγώ να σκέφτομαι 1000. Οπαδός είμαι, σε ένα χώρο βρώμικο κινούμε και μπορεί να. Έχω και... δικαίωμα να λέω τη γνώμη μου. Άντε πάλι τέτοιο. Όχι, δεν έχεις δικαίωμα να λες τη γνώμη σου. Πώς δεν έχεις δικαίωμα να λες τη γνώμη σου. Λοιπόν, εγώ λέω πιστεύω πρέπει να είσαι πολύ βλάκας για να στείλεις παιχνίδι ένα 6. Ναι. Πολύ βλάκας πρέπει να είσαι. Ναι. Λοιπόν. Άρα αυτοί που λένε ότι το παιχνίδι το υποψιάζονται είναι βλάκες, θα πούμε. Σκέφτονται βλακοδό. Βλακοδό, τέλειω. Εντάξει. Ωραία. Στείνονται 1000. Αυτό δεν μπορώ να το πιστεύω. Δεν ξέρω. Δηλαδή, ο άλλο να ξεφτυλίσει την ιδέα του Ηρακλή και την ομάδα για να βγάλει τι. Καλά, περιμένει τώρα εσύ να φας 6-1 από τον Ανθρώπινο για να ξεφτυλιστεί η ιδέα του Ηρακλή. Εδώ παίξατε με την Τριανδρία και χάσατε τώρα. Πάμε παρακάτω. Οκ, okay, έχουν γίνει πολλά. Έχει παίξει Τριανδρία Ηρακλή και έχασε. Τι περιμένει τώρα, φας 6 από τον Ανθρώπινο. Έχουν γίνει πολλά. Πάμε παρακάτω. Τα οποία. Τα λέω. Οπότε λέγε, τελειώνουμε να τελειώνει και το ημίρο. Λέγεται. Έφυγε ο Βοσνιάδης. Έφυγε ο Βοσνιάδης. Έρχεται ο Αντωνίου. Ποιο είναι ο Αντωνίου. Ο Αντωνίου. Ναι. Ρώτα. Αυτό που δούλευε μαζί με τον Μυροφορίδη στην Καλονή και σε άλλε ομάδε. Αυτό ήταν το. Ο Αντωνίου. Ο Αντωνίου, ναι. Τι είναι ο Αντωνίου, τι ήταν αυτό ο Αντωνίου. Προπονητή. Τι προπονητή είναι. Πού έχει δουλέψει, στην Καλονή, πού. Άνοιξε. Δεν ξέρω κανένα Αντωνίου. Εγώ το μόνο Αντωνίου που ήξερα είναι Βασίλη. Το Βασίλη που πέθανε, το φίλο μας. Άλλο Αντωνίου δεν ξέρω. Αυτός ο Περατέρης στην TV 100. Έντε πάλι τα ίδια. Όσο θέλω να στην TV 100. Θα πάει ο Αντωνίου. Το φέρω ο Μυροφορίδης. Η διοίκηση. Η διοίκηση. Στο επόμενο αποτέλεσμα κτλ. Θα πάνε όπως πήγα στο Βοσνιάδη. Θα πάει η θύρα 10 στον Μυροφορίδη. Θα πει άντε να τον κάνουμε. Θα φύγει και αυτός. Θα φύγει μετά και ο Αντωνίου. Και μετά θα φύγει και ο άλλος, πώς το λένε ο. Ρέφιλε. Τι ρέφιλε, αυτή είναι. Ρε, τι. Πάνω που βρήκε η ηρεμία ομάδα, πρέπει να τα κάνουμε όλα. Ποια ηρεμία βρήκε η ομάδα, ρε, η ομάδα χρωστάει να κάνω λεφτά. Μια χαρά τι βολεύει την ομάδα να έχει αναταραχή. Τι ηρεμία. Τη βολεύει να έχει αναταραχή. Χρεωμένο δεν είναι ο Ηρακλή. Δεν μου λε. Τι δεν μου λε. Οι δεσμεύσει που υπήρχαν. Βράσει τι δεσμεύσει. Οι δεσμεύσει που υπήρχαν από το ΣΥΡΙΖΑ, ποιε ήταν. Ότι θα το ρυθμίσουν, θα δώσουν χορηγίες. Όχι, θα έρθουν κάποιες χορηγίες συγκεκριμένες για να ισοσχεληστεί, ναι, το χρέος με το τα λοιπά. Ο ΣΥΡΙΖΑ με ποιον τα καλά. Το... Ρωτάω. Ναι, υποσχέθηκε αυτό το πράγμα. Και τι. Στο είχα πει και δεν το βρήκα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είπε 1000 πράγματα και δεν έκανε τίποτα. Ο τώρα σε εσένα θα κολλήσει τώρα. Στον ΠΑΟΚ δεν είπε να του κάνει γήπεδο. Στον ΠΑΟΚ έχει ψήφους. Πέρασε και το νομοσχέδιο. Κάτσε, κάτσε, έρχεσαι. Στον ΠΑΟΚ έχει ψήφους. Στον ΠΑΟΚ έχει ψήφους. Στον Ηρακλή δεν έχει ψήφους. Το καταλαβαίνεις. Εσύ αν είσαι πολιτικός, με ποιος θα τα έχει κάνει. Εδώ στον ΠΑΟΚ, οι γάτες αυτές του ΣΥΡΙΖΑ, Μακεδονία είναι ελληνική και τρίχες που γράφουν κτλ.
Τρίκες, γιατί είναι τρίκες? Γιατί άμα πηγαίνα στον. Εγώ θα ξέρω τι περίμενα στου Παοξίδες. Από κοιτάξτε να δει, δεν ξέρω τι κάνει ο πρόεδρος. Εμείς γήπεδο από εσάς τους ανθέληνες που πουλάτε το όνομα της Μακεδονίας δεν θέλω. Άμα ήταν τέτοια και πηγαίνανε, θα λέγανε άστο τώρα. Άστο τώρα. Αυτοί τα έχουν καλά οι Παοξίδες με το ΣΥΡΙΖΑ, τα έχουν βρει όλα καλά. Εσύ δεν τα έχεις καλά. Θες από το Βασιλιά να πάρεις χορηγία. Πες τώρα σιγά με εθνική με την Καλαμαριά παρέα. Νομίζεις. Ναι, άντε, άντε. Τόση στεναχώρια και μούτρα σαν αυτά στην αθλητική Κυριακή χθες είχα να δω από τότε που κάνανε προξενιό το Κατερνιό Σκανδαλάκι. Σωστό! Σωστό, σωστό, σωστό. Πανέξι. Τα μούτρα τους πρέπει να τα φτιάξουν γιατί τους πληρώνουμε και εδώ εμείς από Θεσσαλονίκη. Και από τη Βόρεια Ελλάδα πληρώνουμε που είναι Παοξίδες εδώ οι περισσότεροι. Για να καταλάβεις δηλαδή. Φτιάξτε τη μάπα σας εκεί στην ΕΡΤ. Σιριζέη, φτιάξτε τη μάπα σας. Σκάστε κανένα χαμόγελο ψεύτικο. Βάλτε καμιά γκομενίτσα και να χαμογελάει στα αποτέλεσματα του ΠΑΟΚ. Να χαρεί λίγο και ο Παοξίδες και θα σπάσουν τηλεοράσεις. Σας πληρώνουμε τη ΔΕΗ εκεί πέρα στην ΕΡΤ. Σιριζέη, πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Μην ξεχνάτε ότι χορηγός μας είναι τα καταστήματα Κοσμάγλου, τα οποία έχουν ένα σωρό καινοτόμες ιδέες για το χρώμα, όπου μπορείτε να βρείτε τη λύση την οποία ψάχνετε για το δικό σας σπίτι, να το βάψετε όπως θέλετε και φυσικά όλα αυτά με χρώματα Vitex. Με τρία καταστήματα και το σπουδαιότερο με το νέο μεγάλο κατάστημα στον Εύοσμο, η Θάκης 62 με Αντών Τρίτσι. Εκεί όπου σε 1100 τετραγωνικά μέτρα θα βρείτε τα πάντα για το χρώμα και ιδέες ανακαίνησης. Απαραίτητο διάρκεια με τον Κλειδαρά, το δικό μας Κλειδαρά, Στέργιος Περκανίτσας, Δελφόν 109 και Μάρκου Βότσο Αγιονία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer, τηλεφωνείτε στο 85 27 27, αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαρία στολίας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά Κλειδαρά στο 85 27 27. Πολλά μπορεί να κάνει κάποιος με 49 ευρώ, όμως το goldmall.gr σου προτείνει να πας ταξίδι. Μπες goldmall.gr και βρες τριήμερο στο Μπάνσκο σε τετράστορο ξενοδοχείο με σπα και μεταφορά μόνο με 49 ευρώ. Διαλέξε τριήμερο από 16 Νοεμβρίου έως 7 Δεκεμβρίου και έφυγες. Τα ταξίδια πραγματοποιούμε την εγγύηση του 1824 Travel αποκλειστικά στο goldmall.gr. Γρηγόρη, πως το είδε στο μάτι της ΑΕΛ με τα Γιάννενα, θα τη σώσει τη χρονιά ο Κούγιας? Αν κερδίζει, μπορεί. Πώς βλέπετε, παίρνει ο ΠΑΟΚ φέτος το πρωτάθλημα? Αν δεν το πάρει φέτος, θα βάλει τα χεράκια του να βγάλει τα ματάκια του. Εντάξει. Ναι, Θοδωρή, είναι... την ξέρεις καλά εσύ ότι είναι ελληνική. Λοιπόν, για να δούμε εδώ τι λέει. ΠΑΟΚ, θυμίζει το πρωτάθλημα, το θέλουν μέχρι και οι δανεικοί σου. Και στο φινάλε ας κάνουν ομάδα και ας κερδίζουν και τους δανεικούς μου. Αυτό το λες με αφορμή το 0-2. Μάλιστα. Σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ που επιτέλους αποφάσισε να αγοράσει κατσίκα σαν τον γείτονα, η δημοσιογράφη παραγωγή της πόλης σας παρακαλεί ακόμη να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα. Απίθμενο κόμπλεξ φιλαράκια. Φίλε μου, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν τελειώνει. Το τερματίσαμε. Δηλαδή, βλέπεις, αντί να με στείλει μήνυμα ΠΑΟΞΙΣ και να μου πει δεν σε βλέπω, τα έχει μαζί μου. Καλά κάνει. Καλό θα ήταν όταν είναι το σήμα για τις γαλοπούλες να σηκώνει το τηλέφωνο για να πάρουμε μέρος. Βρεσίλια, πώς να το σηκώσουμε δηλαδή? Υπάρχει ένα ηχητικό, παίζει και παίρνει αυτομάτως τα 3-90. 5 λεπτά διαρκεί η διαδικασία και θα γίνουν πολλά τέτοια σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τι αγχώνεσαι? Αυτός είναι ο σκοπός, για να μην κρυβόμαστε. Να σας έχουμε σε εγρήγορση, ούτως ώστε να περιμένετε να τα ακούσετε και όταν τα ακούτε να τηλεφωνήσετε αμέσως. Μην μιλάς από το σημείο, να τα ακούσετε. Να τα ακούσετε. Να τα ακούσετε. Να τα ακούσετε. Χωριάτε από την Τούμπα. Ναι. Μαθήματα ελληνικών κάνεις τώρα? Μας έβρες και τη μάσκα της νοσοκόμας εκεί. Θα φτερνιστείς εδώ, θα πεθάνουν 200 άτομα ρινόκερε να πούμε. Το θέμα είναι εσύ να πεθάνεις. Οι υπόλοιποι τι? Εγώ θα πεθάνω. Αιφνίδιο θάνατο θα έχω. Έτσι με είπε ο ορολόγος μου, οφίστασε. Λέω κινδυνεύω από κάτι. Κινδυνεύεις μου λέει. Να πεθάνω, να πεθάνεις μου λέει. Λέω από τι γιατρέ μου? Να μαζευτούν καμιά τριανταριά, λέει, σε σκοτώσουν, λέει, τελειώνουν. Αυτό, από αυτό κινδυνεύει, τα ορολογικά σου. Γεια σου, ρε γιατρέ, καλά τα είπες. Έτσι, ο γιατρός. Λοιπόν, ναι. Τελειώσαμε τον Ηρακλή. Και πολλά είπαμε. Ο φάγαμε δύο ώρες εδώ με τον Ηρακλή. Με την τοξικότητα του Ηρακλή. Πολύ ψωμί ακόμα. Άσε με τον Ηρακλή. Λοιπόν, ο Αντωνίου ανέλαβε και επίσημα. Ο Αντωνίου, κάντε το γύρο του Καφτατζογλίου. Κορνάρετε κιόλα που ανέλαβε ο Αντωνίου. Εγώ θα πω σε όλους. Στο τέλος του Ηρακλή. Σε όλους. Τι να ξηρίσει το καπέλο. Με τις κλωτσιές θα φύγει και ο Μεροφορίδης και ο Αντωνίου. Το λέω, το ξέρεις. Τι να φύγει με τις κλωτσιές? Άκουμε που σου λέω εγώ. Αυτό το 1-6 θα το πληρώσετε πολύ ακριβά. Οκ. Άντε, μπράβο. Δεν μου λες? Ναι.
Το, με τον Άρη τώρα που ήρθε ο Παντελίδης. Ναι, θα σωθεί ο Άρης, άνετα. Γιατί είχε κανένα πρόβλημα να παραμείνει. Άμα κάνει δύο ήττες με τον Απόλλωνα και τον Όφη, νομίζω ότι δεν έχει πολύ μεγάλο μέλλον. Αυτό το 0-0 σήμερα πώς θα χαλάσει, για πες μου. Ποιο 0-0? Σήμερα. Σήμερα ο Άρης θα χάσει ένα 0. Τι θα κάνει ο Άρης? Θα χάσει ο Άρης. Τον Απόλλωνα τον είδες? Επειδή λες βλακίες, συνηθίζει να λέει βλακίες, εγώ θα σου πω ότι. Ποια από τις πιο αγύμναστες ομάδες της κατηγορίας ο Άρης. Επί Ματζουράκη, ναι. Έκανε πολύ καλή δουλειά, ναι. Στον Απόλλωνα. Ναι. Αλλά ο Μαντζουράκης είναι ένας προπονητής ο οποίος μπορεί να σου φτιάξει την άμυνα. Ναι. Δεν μπορεί να παράξει. Ενώ ο Παντελίδης, Γουαρδιόλα. Θα σε κάνει εκεί το δύο Σίλβα να φεύγουν, να γίνονται διαγώνια, να μπαίνουν οι εξτρέμ μέσα, βγαίνουν τα μπακ. Φερναντίνο να είναι λίμπερο. Άντρε τράβα πιο πέρα. Καλός προπονητής είναι ο Παντελίδης. Με τον Αλέφαντο έμαθε το ποδόσφαιρο. Man to man, 3 man to man. Φύγουμε στην αντεπίθεση. Λοιπόν, έλα, τελείωνε τώρα. Να... Άστα τώρα. Το στόμα μου θες να ανοίξει μεσημεριά. Πρέπει να σε συγχαρώ. Γιατί? Γιατί είδες μια τριάδα απίστευτη. Τι τριάδα έδωσε? Ξάνθη Πανιώνιος διπλό, 3,5 φράγκα. Ναι. ΑΕΚ Ατρόμητος διπλό, 7 φράγκα. Ναι. Λαμία Αστέρας Τρίπολης, άσο. Τι τριάδα. Εντάξει. Όταν πιάνεις τέτοιες αποδόσεις, ναι. Αυτό το παίζεις 2-3. Ναι. Εντάξει. Ναι. Κοντά ήσουνα. Αλλά δεν πάμε σου παρακάτω, πάμε παρακάτω. Κάποια στιγμή θα πάρουμε και το 500 και το 1000. Θα το πάρουμε. Το πήρα, έμαθα από τον προπό το 500. Πήγε σε στοίχημα πληρώθηκε, με είπε ο προποντζή σου. Έτσι με είπε. Πληρώθηκε ο κόκκινο 540-550 ευρώ, λέει. Τίναξε την μπάνκα στον αέρα. Εγώ 500. Έτσι με είπε ένα πουλάκι εμένα. Ήσουν σε καλό Σαββατοκύριακο. Πήρε λεφτά. Ένα καφέ δεν κέρασε. Γύφτο. Έλα, η διάδα μου, ξέρει ποια ήταν. Η διάδα σου. Μην μιλά σαν το σημείτη, ρε, η διάδα σου. Διάδα λέγεται, διάδα. Έμαθε εκεί με τον Παπαντονίου, Τα κλοπημαία σ' αρέσαν, Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ορίστε. Ωραίο. Τι. Πες το, τι. Ντόρτμουντ Μπάγκερν, άσο. Ναι. 3 φράγκα. Ναι. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Χ. 4 φράγκα. Ωραίος. Αυτό είναι καλό. Εγώ την Ντόρτμουντ την έπαιξα Χ. Και όταν έγινε το 2-2, λέω πληρώθηκα. Στο 3-3 που τα κύρωσε. Αφού offside ήταν, τι να κάνω. Δεν πάγωσε. Όχι, δεν πάγωσε, αφού είναι offside. Να μην ήταν offside, θα πάγωσε. Τι έκανε ο Ριμπέρι σε εκείνη τη φάση. Τι έκανε ο Ριμπέρι. Δηλαδή αυτό που κάνει ο Ριμπέρι. Ο Ριμπέρι ξέρει γιατί είναι. Μισό λεπτό. Ρε. Είναι. Ναι. Στο 94. Ναι. Είναι 35 χρονών. Ναι. Για απόσυρση είναι. Είναι τελευταίο. Δεν υπάρχει Νόιερ στην αιστεία. Ναι. Τριπλάρι 2. Ναι. Σπάει την μπάλα στη μεσαία γραμμή, την ξαναπέρνει. Ναι. Κάνει sprint από πίσω. Ναι. Στο 94. Ναι, ναι. Κάνει σέντρα ξηράφι, ναι. Και για χιλιοστά είναι offside. Μάλιστα. Ρε φίλε, ναι. Τι να πω εγώ για αυτόν τον παίκτη. Μπράβο. Πάρ' τον στην ομάδα σου να πάρεις πρωτάθλημα. Με τον Περόνε μαζί και τους το άλλους. Λάθος του Κόβατς εκεί. Ναι. Το λάθος του Κόβατς. Για πες το λάθος του Κόβατς. Το τεράστιο λάθος. Πες το να μάθουμε. Είναι ότι. Είναι ότι. Πού βασιζόταν μέχρι τώρα. Στο Ρομπέν, στο Ριμπερί, ναι. Στο Μίλλερ. Και στο Λεβαντόφσκι. Και στο Λεβαντόφσκι. Τετράδα. Ο Ρομπέν, ναι. Και ο Ριμπερί, ναι. Γεράσαμε. Ναι. Ο Μίλλερ. Είναι ο Μίλλερ το βάζει χαφ. Είναι προς τα το βάζει χαφ. Είναι προς τα τελευταία του. Αυτό είναι. Πρέπει από πίσω, ναι. Να βοηθεί, να βγάλουν, να παράξουν. Τι να βοηθεί. Έλειπε και ο Χάμε. Οι δυο για απόρριψη. Και ο Μίλλερ για απόσυρση. Απόρριψη. Απόρριψη. Αναλύσει και μπάλα. Ναι. Καλά τα πάντα. Καλατζίδης τι έκανε ο φίλος μας. Δεν ξέρω τι έκανε. Έχασε 2-0. Δεν το δε στο μάτσε. Δεν μπέλχανα. Άρρωστο ήμουν, ρε. Τι να λέω, ρε, βλακίες. Άρρωστο. Έχασε 2-0, ξέρω. Και λίγα ήταν. Εντάξει, τι να κάνει ο άνθρωπος. Θα πέσει κατηγορία. Τώρα που είπες, απέσει δεν πέφτει. Ποντάρεται. Πόσοι πέφτουν, ένα ευρώ. Η ομάδα παίζει β' εθνική ο Ηρακλής. Πόσοι πέφτουν, ξέρεις. Δεν έχω ιδέα. Πες. Πιάνεις αδιάβαστο. Αυτό είναι. Δύο λέξεις. Είμαι πιο αδιάβαστο. Ή δεν έχω ιδέα. Είναι παραμύθια. Άμπραβο. Η ομάδα σου παίζει βίντεο. Είναι προτιμότερο. Εγώ την ομάδα μου την έχω για να ανέβει. Ναι. Δεν κοιτάω κάτω. Δεν κοιτάς κάτω. Τι να σου πω. Τέλειωσε. Αν την καταντήσουν για εκεί, μπράβο. Άλλο θέμα. Πάντως για την πρώτη τριάδα δεν είναι η ομάδα σου. Άλλο θέμα. Πάμε παρακάτω. Ρωτάω τους παοξίδες. Ρώτα τους. Αλλά θέλω τίμια απάντηση. Ναι. Όχι, σε έχουν γραμμένο οι παοξίδες. Την ερώτηση που θα κάνεις. Θέλω τίμια απάντηση. Κάτι γίνεται και δεν μπορεί να πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Ναι. Τιμωρίες αυτά εδώ. Θα τους χαλάσει το πάρει ο Ατρόμητος. Όχι. Δεν είναι ένα θέμα. Δηλαδή ο Ατρόμητος με ένα ταβάνι 140.000. Όποιος και να ρωτήσεις, Ολυμπιακούς αεξίδες ή παοξίδες, δεν θα τους χαλάσει κανένας. Τον παοξίδα το χαλάσει το πρωτάθλημα γιατί είναι δικό του. Ωραία. Μόνο την μπορεί να το χάσει. Γι' αυτό κάνω την κουβέντα. Μην τα χαλάσουν μεταξύ τους και γίνει καμιά φασαρία. Ακόμη μεγαλύτερη ερώτηση. Ναι. Ερώτηση την ερώτηση. Ναι. Αφού ο ΠΑΟΚ έχει 9 βαθμούς διαφορά από την ΑΕΚ. Ναι. Και 6 από τον Ολυμπιακό πάει για 9. Και τον έχει στην Τούμπα κιόλας. Και τον έχει και στην Τούμπα. Ναι.
Άμα το χάσει και αυτό, τι πρέπει να κάνει μετά? Δεν το χάνει. Αν το χάσει και αυτό, μετά τι πρέπει να κάνει? Για να το χάσει αυτό το πρωτάθλημα, αυτοί ονειρεύονται να γίνουν φασαρίες, να μείουν βαθμούς, να χαλάσει κανένα πούλμαν, να πιάσει καμιά επιδημία. Δεν χάνεται αυτό το πρωτάθλημα. Πώς θα γίνει? Δεν χάνεται. Η λογική το λέει. Ποια λογική το λέει? Η μπάλα το λέει. Δεν το λέει η λογική. Η μπάλα το λέει. Βλέπεις ΑΕΚ Ατρόμητος. Ανοιχτή η ΑΕΚ, 4-4-2. Η ΑΕΚ, τέλειωσε η ΑΕΚ. Πτώμα η ΑΕΚ. Προπονηταρά ο άλλος από εκεί. Έκανε κάτι μαγικά. Έκανε τρία δοκάρια. Βρε, δεν πάνε και 13 δοκάρια. Κάνει η ΑΕΚ τρία δοκάρια. Και τι έγινε από εκεί? Α, τάβα. Ποιο μιλούσαμε πριν στο στούντιο? Με ποιο μιλούσαμε? Με ποιο μιλούσαμε? Με ποιο μιλούσαμε? Με τον Μαύρο Πίτ. Ποιο είναι ο Μαύρο Πίτ? Ο Βοσνιάδης. Με τον Βοσνιάδη. Και τι είπε ο Βοσνιάδης? Και μας περιγράφει το πώς γνωρίστηκε με τον Κάναντι. Ναι. Έχει πέρσι μια σειρά αποτελεσμάτων αθλείων. Ναι. Και πάει να παίξει αγώνα κυπέλου με την Κέρκυρα. Δεν μας νοιάζουν αυτά. Μισό λεπτό. Κάνει νίκη με πέναλτι στο τέλος του αγώνα. Ναι. Και από εκεί και πέρα αρχίζει λες και τον έχει ακουμπήσει κάποιος. Ναι, μόνο που εκεί. Μισό λεπτό. Ναι, μόνο που εκεί υπήρχε ένας πρόεδρος και ένας τεχνικός διευθυντής που ξέρουν μπάλα ότι οι φίλαθλοι κάθονται στα αυγά τους, γιατί εκεί δεν έχει η θύρα 10 που μπαίνει μέσα στα ποδητήρια και πλακώνει. Εκεί. Βρεάκου τι σου λέω εγώ τώρα. Δεν έγινε ποτέ. Βρεάκου τι σου λέω. Μεταφορικά πλακώνει. Μαγιά, αυτό και ιστορίες. Θα πάει φενταγίν κάτω στο σπανό. Κάποτε έπαιζε Ατρόμητος Άρης. Και πήγανε με γράσα να πούμε και βάλανε την κερκίδα των φιλοξενουμένων και την κάνανε με γράσα. Πάει στους Φενταγίνο ο Σπανός και τους λέει τσογλάνια. Όπως είστε, πάτε και καθαρίστε, μη σας τυμπά. Εντάξει. Σε δύο ώρες είχε. Είχα γλύψει την κερκίδα. Μπορεί να πάει ο. Να την πει στη θύρα 10, πώς το λένε. Αυτός με το κεφάλι το μεγάλο που είναι ο πρόεδρος που έδωσε τα 800.000. Μπορεί να πάει να το πει. Ένα εκατό. Ξέρεις πως θα φύγει από τη θύρα 10. Κουτρουβαλώντας. Γι' αυτό σου λέω. Αν δεν έχει την οντότητα. Βρε, ποια οντότητα? Και τον κάνουν κουμάντο. Ναι. Το πέταλο. Το πέταλο. Αν τον κάνει κουμάντο το πέταλο, ναι. Είναι άξιος. Τόσα χρόνια στον Άρη με η Σκόρδα και γράφει και στο Facebook. Δεν Σκόρδας. Στην Τούμπα. Βγαίνει μούτρα ο Σκόρδας και βγαίνει και στο Facebook από το Λιόν που στην είναι. Στην Τούμπα. Και μιλάει και πολιτικά η Πρασινόκαμπια. Φτάσου λίγο. Η Πρασινόκαμπια ο Σκόρδας και έχει και άποψη για τα ποδοσφαιρικά που διέλυσε τον Άρη. Γιατί άποψη? Ναι. Όχι, να μην έχει. Να το κατηγορήσει ποδοσφαιρικά. Πράσε τώρα το Σκόρδα τώρα. Όπου και αν άνοιγε, δικαίωμά του. Φωνάζει εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ όταν ψήφισε Πασό καλά. Πράτε από εκεί τώρα το Σκόρδα τώρα. Ό,τι πει για τον Άρη μαζί σου. Ό,τι για τα πολιτικά. Όχι. Σαν γιατρό και σαν κομματικοποιημένο άτομο, δικαίωμα του αντιπρόεδρου. Όχι, δεν έχει κανένα δικαίωμα. Ο πρασινοφρουρό ο Σκόρδα. Και εσύ ήσουν Νέα Δημοκρατία. Βράσε τι μου να πω. Δεν ήμουν Νέα Δημοκρατία, θα μου βολεμένο σε κανένα δήμο, ρε. Γιατί έτσι να σου βολεμένο. Άντε βρε τώρα. Επειδή δεν βολεύτηκε και εγώ, ρε βλάκα. Άντε τώρα με εμεί είμαστε λίθοι. Τα κολοκόμματά σα τώρα είμαστε. Συμφωνώ. Άντε τώρα. Ο Σκόρδα με το Πασόκ και δουλειέ έκανε μια χαρά και πελατεία είχε και καλό γιατρό ήταν. Λόγω γιατρού. Α το Σκόρδα τώρα ήσυχο βγαίνει τα Facebook. Του τα για τον Άρη. Ναι. Τι του τα χώνει τώρα γιατί. Έγραφε για κάνα δύο παίκτες που του έδειξε ο προπονητής. Έτσι γίνονται μεγάλες ομάδες και τον απαντάω εγώ. Όχι σαν και εσένα που έγλυφε τα από αυτά του κόκκινα να πούμε και τρελάθηκε ο Σκόρδας και τι είναι αυτά που γράφει και ιστορίες. Άντε από εκεί πέρα. Καταστροφές. Καταστροφής και οι δύο τώρα και οι δύο Αθανασιάδες. Να που είπε και αλήθεια. Άντε τώρα στα πάντα μου. Σταμάτα. Σταμάτα. Τι, από ποιον είναι εδώ, είναι από τον Λάμπρο. Ναι. Τι λέει. Θα έρθει από εδώ να σε ορμήσει. Τι να έρθει από εδώ. Μιλάω εγώ στο Facebook με το Σκόρδα. Μαλώνω με το Σκόρδα στο Facebook. Ωραία, είχα βγει. Έτσι αυτό και το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι κι αλλιώς το ΣΥΡΙΖΑ. Άσε ρε Σκόρδα εκεί πέρα. Άστα. Έκανε τον κόκκινο να πούμε βαμπάστερ εκεί πέρα. Έχει μούτρα και μιλά για τον Καρυπίδη να πούμε. Άστα. Παρακαλώ. Αυτή είναι η γραμμή που μα έδωσε η ΑΕΚ. Ότι φταίμε εμεί που χάσαμε. Φταίω εγώ προσωπικά που δεν έβαζε γκολ ομάδα λοφτέ. Αλλά όταν βάζει δεν φταίω εγώ. Ούτε εγώ πληρώνομαι. Δεν κατάλαβα. Ο παδός του ΑΕΚ θέλει. Ο Μάνταλος καταρχήν είναι πτώμα. Δεν είναι σε κακή κατάσταση ο Μάνταλος. Και η συμπεριφορά σας απέναντί του την άθλια. Ναι, όχι, ο παδός φίλε, ο φίλαθλος ο παδός, αυτός που περιμένει από σένα, άμα το μάθεις να του δίνεις από τα 100%, άμα του δώσεις 80, σε βρίζει. Άμα μάθεις να του δίνεις τα 20 και να του δώσεις 40, σε αποθεώσει. Δεν τα ξέρεις αυτά τα κόλπα. Αυτά είναι ψυχολογικά αυτά, να μου δεν είναι. Άστα τώρα. Ο Κάναντι έκανα κοουτσάρισμα, το Μαύρο Πιτ, σας είπα μια λεπτομέρεια. Δεν ξέρεις να μου απαντήσεις. Καταρχήν ήταν πάρα πολύ διαβασμένος απέναντι στον αντίπαλο. Ο Δόνης και ο προπονητής του Ατρομήτου είναι οι προπονηταράδες στο ελληνικό πρωτάθλημα. Όλοι οι υπόλοιποι είναι νιβαία για τα ξηραφάκια να πούμε. Έκανε καταπληκτικό κοουτσάρισμα εξίδες. Πέταξε το Σάκης μπροστά από τα στόπερ, τα δύο, γρήγορο για να κλείνουν τα δεκάρια της ΑΕΚΑ πάνω του να έχει ένα γρήγορο. Επίσης έκανε κάτι φανταστικό το οποίο δεν το δε κανένας που κάνει κριτική αθλητικές Κυριακές και ιστορίες. Τι έκανε ο άνθρωπος? Έβαλε τα στόπερ του με ανάποδα πόδια. Δηλαδή έβαλε τον Ρισβάνι αριστεροπόδαρο δεξί στόπερ
και το Χατζησάη αδεξιοπόδαρο αριστερό στόπερ. Με στόχο και σκοπό να όταν κλείνει, όταν κλείνει ο Μάγκας ο Μπακασέτας, να πηγαίνει στο καλό το πόδι του στόπερ, το καλό πόδι του Μπακασέτα. Όταν κλείνει ο Μάνταλος από εκεί, να πηγαίνει το καλό πόδι του στόπερ στο καλό πόδι του Μάνταλου. Επικά πράγματα. Είδε τον μπακάκι που θα του κάνει εκείνο. Κλείνει την πλευρά. Κλείνει την πλευρά. Βάζει γρήγορο χαφ μπροστά από τους δύο αμυντικούς χαφ. Πού να τα δεις αυτά από τον Λουτσέσκου, ρε. Πού να τα δεις αυτά από τον προπονητή του Ολυμπιακού. Που έχει. Τι να μην μιλήσω να πούμε. Βγαίνει και τολμάει ο Ολυμπιακός και ο Καράπαπα. Τολμάνε και μιλάνε για διαιτησία. Στο χθεσινό μάτς που τον έκανε ο Δόνης στο κέντρο κόσκινο. Που πήγατε τέσσερις χαφ του Ολυμπιακού να κλείσετε δύο χαφ της. Του Παναθηναϊκού και το φάγατε από χαφ. Που βάλετε το Φορτούνι εξ αριστερά και κανένα χαφ από τους τρεις, Νάτκο και οι άλλοι δύο, δεν πατήσανε περιοχή, η φτέρνα τους. Που είχε το Λάζαρο σεντερφόρ. Ποιος Ολυμπιακός μιλάει για διαιτησία. Ποια δεν τραυματιζόταν ο Διούδης και ο Χατζή, πώς το λένε ο άλλος ο στόπερ, ο Μαυρομάτης. Χατζηγιοβάνης. Στόπερ σου λέω, Μαυρομάτης. Χατζηγιοβάνης εσύ. Αν δεν τραυματιζόταν ο στόπερ ο καλός, να μπει ο Μπούγκουρας ο κοντός. Και ο καλός ο τερματοφύλακας ο Δίδης να μπει και ο άλλος είναι καλός, αλλά άπειρος και κρύος. Μέχρι το 2200 να παίζατε στο Καραϊσκάκι, τον Παναθηναϊκό, το Φουκαρά, δεν θα του βάζατε γκολ, ρε. Αν θες μια ερώτηση. Θέλετε και διαιτησία. Αν θες μια ερώτηση. Τι θες, τι έπαθες, γιατί βγαίνεις έξω, γιατί μπαίνεις μέσα, τι. Δεν αστείο. Τι έπαθες. Πες μου, ρε αγόρι μου, τι έγινε. Σ' ακούω. Τίποτα, κάτι προσωπικό. Μάλλον θα φύγω. Εντάξει, θα φύγεις. Άμα είναι για να τρέξεις να πούμε, θα τη. Λοιπόν, δεν είναι αστείο. Τι? Να ακούσεις Ολυμπιακούς. Είναι αστείο. Ότι στέλνει διαιτητές ο Θοδωρίδης, ο γιος του Θοδωρίδη. Ναι. Για να σφάξει τον Ολυμπιακό. Ναι. Φίλε, δηλαδή, πες ό,τι θέλει. Αυτά ούτε ο Μπούζας στη δεκαετία του 70 δεν τα έγραφε. Αυτά ούτε ο Μπούζας στη δεκαετία του 70. Τουλάχιστον εκεί υπήρχαν σφαγές. Τουλάχιστον εκεί υπήρχαν εγκλήματα. Τώρα. Πέφτετε στην περιοχή να πάρετε μπέναντι ενώ είναι ξένοι διαιτητές. Περιμένετε λοιπόν τους ξένους διαιτητές. Ο διαιτητής δεν έχει την ανάγκη σας να κάνει καριέρα, να τον κάνετε διεθνή. Και μιλάω και για τον ΠΑΟΚ και για τον Ολυμπιακό και για την ΑΕΚ. Για όλους μιλάω. Ούτε φοβάται ότι θα το απαγάγουν το παιδί στο σχολείο ο ξένος διαιτητής. Αυτό πάει για αλλού. Δεν λέμε πού, γιατί δεν κάνει. Οκ, okay, boys. Θέλετε διαιτησίες. Να πέφτει ο άλλος μέσα, ναι, και τα λοιπά. Να κουμπάει την μπάλα ο μπακ του Παναθηναϊκού και να πέφτει ο άλλος για να δίνει πέναλτι, ε. Να σπάς το κεφάλι του Διούδη, να βάζεις γκολ και να μπαίνει γκολ, ε. Αυτά θέλετε. Κάντε ομάδα. Είδες τι έγινε. Πάρτε center for. Είδες τι έγινε. Τι έγινε. Κάτι το οποίο θα πρέπει να τα λέμε όλα. Τι είπατε, καλή μου. Εγώ είδα ότι σηκώθηκε όλο το γήπεδο όταν καταλάβανε ότι είναι κάτι σοβαρό. Ναι. Και χειροκροτήσαν όλοι. Για να είναι καλά το παιδί. Αυτό το πράγμα είναι αξέπαινο. Δηλαδή το να αντιλαμβάνει το οπαδός ότι εδώ κάτι έγινε με την υγεία κάποιου ανθρώπου. Δεν είναι σωστό αυτό. Εγώ είδα ότι όλο το γήπεδο κάποτε φωνάζανε ψόφο, ψόφο, χειροκροτούσαν. Αυτό δείχνει. Στην Τούμπα θα χειροκροτούσανε. Γιατί όχι. Ψόφο θα λέγανε. Μπρε, γιατί όχι. Συνήθως ο οπαδός μεγάλη σωμάτων. Ναι. Σου λέει ο άλλος κάνει καθυστερήσεις, ναι. Κάνει φτιάχνει. Θα τραυματιστεί, ας πούμε. Όταν καταλάβανε. Θα τραυματιστεί ο Σο στην Τούμπα. Και οι παοξίδες που θα βγαίνουν με το φορείο θα χειροκροτήσουν τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού. Δεν μου λες ρε κόκκινε. Σε ποιο θέατρο σκιών θα πάω, να στρελαθεί να πούμε. Παιδικό θέατρο, το Ρεβιθούλη. Είναι αλήθεια σου λέω. Και αλήθεια μου λέτε. Στην Τούμπα αυτό δεν πρόκειται να το δεις. Εγώ το έχω δει σε πολλά γήπεδα και να το ξαναδούμε και να το δούμε και στην Τούμπα. Συγκινηθήκαμε. Δεν μιλάς. Ναι. Ο Σαββίδης ναι. Με τους οργανωμένους έχει παρτίδες. Όχι. Ωραία. Γιατί οι οργανωμένοι να μην συμβαστούν με τη νέα τάξη πραγμάτων στην Τούμπα. Γιατί είναι και ΠΑΟΚ. Να χειροκροτήσουν. Γιατί είναι ΠΑΟΚ. Κανένας οργανωμένος δηλαδή, δεν θα χειροκροτήσει. Με την υγεία του άλλου, ρε φίλε. Ναι. Εγώ έχω έναν τύπο περίεργο κάποτε. Ναι. Κάθε φορά στέλνει μία μου τι λέει. Σατανόγρια, βρίζει εσένα. Ναι, ναι. Όταν είχε παρουσιαστεί ένα θέμα υγείας, μου λέει εύχομαι περαστικά. Λέει, σε βρίζω κάθε μέρα, αλλά στα θέματα υγείας. Αυτό είναι η ιδέα. Αφού δεν σε χωνεύει και πεθαμένο, ρε φίλε, θα χαρεί, ναι. Τι. Ο άνθρωπος σου λέω κάθε μέρα. Έλα, ρε, κόκκινε, δεν μου βρίσκε τη μάνα. Πάτε στις κηδείες. Δεν μου βρίσκε τη μάνα του μήρε, πατέρα. Μήρε, κόκκινε, ότι είσαι κομπλεξικός, ναι. Ότι αυτό. Έλεγε, μου την έλεγε. Εντάξει, ναι. Στο θέμα υγείας ήταν κύριος. Τι να πω τώρα. Τι είσαι, είπε δηλαδή. Σου κράζει το σωληνάκι, τι. Σου δώσε λεφτά για τον γιατρό, τι έκανε. Όχι, δεν φίλε. Και τότε γιατί, τι. Και μόνο, κάτι, και μόνο η ευχή του άλλου. Όχι, για να μην το πούν παλιάνθρωπο.
Και έκανε άμυνα να πω. Μα δεν το ξέρω ποιο είναι. Έλα τώρα, αν πεθάνει κανένα εχθρό σου από μέσα σου, δεν χαίρεσαι και απ' έξω λε κρίμα, άνθρωπο ήταν κτλ. Άλλα λέει το. Εγώ... Ο, άλλα λέει το μέσα σου, άλλα λέει το έξω σου. Τι ο καθένα έχει τον τρόπο τον οποίο σκέφτεται. Το μόνο σίγουρο ότι κάποια στιγμή κάποιο θα πεθάνει. Ναι. Το μόνο σίγουρο σε αυτή τη ζωή. Ότι γεννιέται και ότι θα πεθάνει. Ναι. Τίποτα άλλο σίγουρο δεν υπάρχει. Όλα τα άλλα παίζονται. Ναι. Οπότε. Τουλάχιστον κράτα τα προσχήματα. Αυτό που κάναν λοιπόν οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Ναι. Αυτό που κάναν οι οπαδοί του Ολυμπιακού είναι άξιο συγχαρητηρίων. Δεν συγκινούμε. Και εύχομαι να το κάνουν όλοι οι οπαδοί. Δεν συγκινούμε. Που δεν γουστάρω πολλά. Και το ξέρω, δεν συγκινούμε. Αλλά... Πάμε. Πολλά λες. Πάμε. Δεν συγκινούμε. Πολλά λες. Πάμε. Εγώ δεν λέω ότι αυτό θα γινόταν παντού. Εάν δεν τραυματιζόταν ο Διούδης και ο Μαυρομάτης, δεν ισοβαρίζατε με τίποτα. Το πήγατε πατριωτικά, σεντράρατε κτλ. Και για αυτού που λέμε ότι ο Παναθηναϊκός κάθισε στο τελευταίο τέταρτο, λογικό είναι. Δύο αναγκαστικές αλλαγές και η τρίτη του Δόν ήταν λάθος. Δηλαδή δεν έβαλε τρίτο σόπερ. Αφού έπαιζε ρε κόκκινο με τρία σόπερ. Ναι, τι να βάλει τέταρτο. Γι' αυτό ρωτάω. Χαφ ρε κόκκινο. Θα μπορούσε να αλλάξει. Έπρεπε να βάλει κι άλλο χαφ. Θα μπορούσε λέω, να ξεκουράσει χαφ. Ρώτησε, να βγάλει τον φόρ να βάλει γρήγορο εκεί. Δεν μπορούσε. Η απορία που είχαμε πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό ήταν αν θα παίξει όπως με την ΑΕΚ. Ποιο και όπως με τον ΠΑΟΚ. Έπαιξε όπως με την ΑΕΚ και καλύτερα θα έλεγα εγώ. Μπορεί να τελειώσει. Μπορεί να τελειώσει. Λοιπόν έπαιξε. Ναι. Του βγήκε για τον κόλ με τον Κάτσα. Ναι. Δεν ήταν τόσο καλό επιθετικά όπως με την ΑΕΚ. Όχι, δεν ήταν. Λοιπόν, ανασταλτικά ήταν καλό όμως. Ναι, πάρα πολύ. Του βγήκε η φάση με τον Κάτσα. Ναι. Και γι' αυτό ρωτάω, τι θα έπρεπε να κάνει. Δηλαδή η ερώτηση. Τι είναι... θα μπορούσε να κάνει. Όταν έχει τρία στόπερ, δηλαδή τι να βάλει. Αν δεν είχε τι να βάλει. Να βγάλει το μακέτα και να βάλει ένα γρήγορο εκεί. Τι ρωτά. Τόσο κακή ερώτηση. Είναι. Τι ρωτά. Να βάλει ένα χάβ ακόμα, τον Τζαρδάρι ή τον Γιώργο. Ρε κεφάλα. Ρε και φταίμε χέρια. Εδώ έχεις πάρει χίλια δύο πράγματα και ασχολείσαι με αυτό το πράγμα το οποίο το υπεραγαπάς. Και ρε να βγάλει το μάτι. Σε ρωτάω ρε, κάτι το οποίο το ακούνε από κάτω και άλλοι σαν και εμένα που σου λέει κάτσε αφού παίζει με τρία στόπερ και έχει ένα αμυντικό σύστημα. Τι θα έπρεπε να βγάλει το Μακέδα για παράδειγμα. Ρε είσαι δάσκαλος και ρωτάνε. Ρε να πας ρε μια ώρα ρε γαμώτο μια ώρα ρε. Ρε μια ώρα. Ρε μια ώρα, ρε το αργό στο κεφάλι. Μπορούσε να βγάλει το Μακέδα και να βάλει το Δόνι. Αυτό. Ωραία. Να έχει τρία χαφ και δύο γρήγορους μπροστά. Ο Δόνις είναι ψηλός. Δεν είναι τόσο γρήγορος. Ρε να βάλει το Μπουζούκι με το Χατζηγιοβάνι μπροστά για παράδειγμα. Για το Δόνι διαφωνώ. Και να βάλει κάτσε Κουρμπέλι Δόνι τρίτο χαφ. Ή να βάλει το. Τι μπορούσε να κάνει. Πολλά μπορούσε να κάνει. Αυτό. Οι τραυματισμοί φέραν. Οι τραυματισμοί φέραν την ισοφάρηση στον Ολυμπιακό. Αυτό λέμε στους γάβρους. Αν δεν τραυματιζόταν ο Διούδης, ναι. Θα ισοφάριζε ο Ολυμπιακός. Οι δυο τραυματισμοί φέραν την ισοφάριση. Γιατί και ψηλά είχε πρόβλημα ο Παναθηναϊκός με τον Μπούκουρα που είναι πιο κοντός, πρώτον, και χαφ θα μπορούσε να αλλάξει και γρήγορο φόρ μπορούσε να βάλει και δεν μπορούσε να κάνει πράγματα. Τέλος. Ένα στατιστικό το οποίο είναι κακό για τον ΠΑΟΚ, το πρόσεξες. Δεν το πρόσεξες, πού να το προσέξω. Μία τελική έκανε ο Πανετολικός και έβαλε γκολ. Τώρα από εκεί και πέρα ο καθένας μπορεί να βγάλει συμπεράσματα. Λοιπόν, μην ξεχνάτε ότι στην σκιά της Βαλοδήμος, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε γραμμές. Με στέλνει κάποιος φίλος μήνυμα και μου λέει: ναι, αλλά όταν έπεσε κάτω το Διούδη, το βρίζανε τη μάνα του. Αυτό γίνεται κάθε φορά, ρε παιδιά. Εγώ λέω: τι έγινε μετά, όταν διαπιστώσανε ότι είναι κάτι σοβαρό. Και ευτυχώς, από ό,τι φάνηκε, δεν ήταν κάτι πολύ σοβαρό. Δυστυχώς, το γήπεδο δεν είναι εκκλησία, το ξέρουμε και ο κόσμος την ελικιάζει. Αυτή είναι αλήθεια. Απλά λέω το μετά. Δεν λέω ξαφνικά το κολέγιο, οι Άγιοι. Μην τρελαθούμε. Λοιπόν, ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω μερικοί πώς ανταποκρίνεστε και πώς σκέφτεστε για κάποια πράγματα. Λοιπόν, το 2310 και τα 390 για ενδικά σας είναι ελεύθερα. Υπενθυμίζω ότι μαζί μας είναι οι αδερφοί Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Αρκεί να έχετε μπροστά την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, να σας κάνουν την οριστική διαγραφή σε ένα λεπτό, ενώ αν μπείτε στο www.parto.gr θα βρείτε το ανταλλακτικό το οποίο χρειάζεται για το αυτοκίνητό σας και μην ξεχνάτε όλες οι μηχανές αυτοκινήτων είναι με 150 ευρώ. Αν πεινάτε, το καλύτερο που έχω να σας προτείνω είναι να πάτε μια βόλτα στην Αγίων Πάντων 28 στα Μπαμπάτσικα, γιατί εκεί δεν παίζονται. Όταν λέω δεν παίζονται, δεν παίζονται. Ακούστε προσφορά, μπορεί να φας ένα γύρο μπαμπάτσικο και ένα σάντουιτς μπαμπάτσικο μόνο με 5 ευρώ. Τρως και σκάς. Και παραγγέλνεις στο 2310-510045. Γιατί το μέγεθος μετράει και αυτό είναι γνωστό. Λοιπόν...
Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Γεια σου. Από Γιάννα τηλεφωνώ. Γεια σου φίλε μου. Καταρχήν χαιρετισμός πολλούς στο ραπ. Είναι η αποθέωση, μας λείπει Σαββατοκύριακο και περιμένουμε τις επόμενες μέρες να τον ακούσουμε. Δεν τον ακούω και δεν τον ακούω. Κάνει λίγο αφωνία τώρα μέχρι να μπει η Δημήτρης. Μάλιστα. Λοιπόν, Κόκκινε, Γιώργος το όνομά μου καταρχήν, Παουκτζής, ναι. Με ένα φίλο μου Ολυμπιακό. Ναι. Ο φίλος μου Ολυμπιακός θέλει να ρωτήσει, αν έμπαινε το ποντένσε τον γκολ, πόσα θα έτρωγε ο Παναθηναϊκός, μου λέει. Δεν μπορώ να απαντήσω αυτό. Είναι υποκειμενικό. Αν με το αν δεν ζούμε. Ναι, εννοείται, σίγουρα. Σαν ομάδα πιο καλή, εννοείται ήταν ο Ολυμπιακός. Και όπως ήταν και στο ντέρμπι. Φίλε, στο ποδόσφαιρο δεν κερδίζω καλύτερος, κερδίζω πιο τυχερός. Θες μια αλήθεια. Σαν ναι, ομάδα ο Ολυμπιακός ναι. Δείχνει καλύτερη, σαν μονάδες ο ΠΑΟΚ έχει καλύτερες. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ έχει καλύτερο στόπερ, δεξί καλύτερο στόπερ αριστερό. Έχει καλύτερο δεξί μπακ, καλύτερο αριστερό μπακ. Εντάξει. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν στην τετράδα του στην άμυνα, η τετράδα του στην άμυνα, σαν άτομα, είναι καλύτερη από του Ολυμπιακού. Και επίσης έχει ένα σέντερφορ που είναι καλύτερο του Ολυμπιακού. Τώρα ο Ολυμπιακός σίγουρα έχει καλύτερο σύνολο σαν ομάδα. Εντάξει. Ωραία. Ναι. Αλλά ο ΠΑΟΚ στο ατομικό κομμάτι έχει ξοδέψει και περισσότερα χρήματα και περισσότερο χρόνο. Να είσαι καλά, για χαρά. Έχεις δίκιο να φαίνεται ο Ολυμπιακός καλύτερη ομάδα. Αλλά καλή ομάδα είναι και αυτή που κάνει τις ευκαιρίες της γκολ μες στην περιοχή. Καλά γυρίζει και στο μπάσκετ γύρω-γύρω. Αλλά αυτός που σου τάνει να βάλει το καλάθι πρέπει να το βάλει το καλάθι. Μπράβο. Πάμε στον κόσμο, ναι. Μάλιστα. Και τα γκολ είναι αυτά που κάνουν διαφορά. Άντε, μπράβο. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ δεν έκανε κάτι τρομερό. Ο ΠΑΟΚ στην τετράδα του συνάμυνα και στο φορ είναι καλύτερος από τον Ολυμπιακό. Ατομικά. Σου είπα κάτι. Ναι. Το οποίο δεν ξέρω. Δεν το κράτησες. Τι, ποιος, τι. Μία επίθεση, μία τελική έκανε ο Πανετολικός, ένα γκολ έβαλε. Ναι. Κράτα του. Παρακαλώ. Καλησπέρα στην παρέα. Γεια σου φίλε. Τι κάνεις. Καλησπέρα. Δυο πόδια και όλες βάλεις. Υπερήφανος. Καλαμά. Δυο πόδια. Πάρα πολύ. Γρηγόρη, θα ήθελα να σε παρακαλέσω πάρα πολύ. Είναι απέτηση όλων στο Περιστέρι. Αυτό το τζαρλατάνα και δίπλα σου να συνεχίζει να λέει ο Ατρομητάκος. Ο Κολούρης δεν μπορεί να... Έχει πλατυποδία, δεν μπορεί να βάλει γκολ. Θα πάρουμε το πρωτάθλημα να ξέρεις. Θα περάσεις. Ερώτηση. Άστε να σου πω. Ερώτηση. Θα περάσεις έναν από Ολυμπιακό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Ένα θα περάσεις. Καταρχήν έρχεται Ολυμπιακός τώρα στο Περιστέρι. Οπότε θα καλοπεράσει κι αυτός. Ναι. Ένα αυτό. Το δεύτερο. Εσύ ακόμα μιλάς. Εδώ έβαλες την κοπέλα ρε στο τέτοιο. Μου είπε η κοπέλα στο τηλεφωνικό κέντρο. Μου λέει έχω εντολή από τον Ραπτόπουλο να μην βγεις φίλε σήμερα. Ρώμητο γιατί είναι στην Ρόμπα τόσες φορές. Έτσι μου είπε. Τώρα τι να σου πω. Είσαι τόσο. Πες τα. Θα σου πω. Ναι. Είσαι απίστευτος Κωστή. Γιατί στα έλεγα από το καλοκαίρι ότι ο Ατρόμητος θα πάει πολύ καλά και τέτοια. Και έλεγες ο Ατρομητάκος δεν μπορεί μωρέ. Ο Ατρομητάκος όπως βλέπεις. Είναι και θέλουμε 15 κάθαρη ομάδα τα παίζει όλα. Όλο το ψάρι απαντάει απ' έξω. Το είδαμε και δεν το πάω καθόλου. Τα γάρι. Και να σου πω τώρα ρε Κωστή εσύ τώρα, που τα ξέρεις και όλα. Ξέρεις γιατί οι δύο, ο Ατρόμητος και ο ΠΑΟΚ είναι οι δύο πρώτες ομάδες του πρωταθλήματος. Έχεις καταλάβει γιατί. Πες μου. Είναι πολύ απλό. Γιατί έχουν τον ίδιο προπονητή και τον ίδιο κορμό από πέρυσι. Οι υπόλοιπες ομάδες κανείς δεν έχει το ίδιο πράγμα. Όλες έχουν κάνει ριζικές αλλαγές. Και η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Κατανοητό. Αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας. Κατανοητό. Είναι σωστό το κομμάτι. Αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας. Η ομοιογένεια των ομάδων. Γιάννη. Πες μου. Ειλικρινά, όταν άκουγα τον Βοσνιάδη να συζητάμε, λέω κοίταξε να δεις. Σήμερα. Ο Ατρόμητος έχει έναν πρόεδρο ο οποίος νιώθει. Λοιπόν. Ναι. Τον εμπιστεύτηκε. Και λέω κοίταξε να δεις τώρα. Με το που γύρισε η Βελόνα. Με το που γύρισε το κουμπί, πώς ήρθαν τα πράγματα. Θα μπορούσαν να το φάνε όπως το τρώνε παντού προπονητές και να μην δούμε τίποτα από όλα αυτά. Ναι, αλλά όταν βλέπεις ότι ένας προπονητής δουλεύει και φάνηκε από πέρυσι η δουλειά του αυτή, γιατί μην ξεχνάμε ότι τον Ατρόμητο, ο Ατρόμητος έπαιξε πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο πέρυσι. Θυμάσαι τα τάλιλα, τα ντόρτια για τις εξάρες. Φύγε από εδώ πέρα, ρε. Θα χάσεις από τον Ολυμπιακό. Φύγε. Φύγε από εδώ. Πάλι κλαις εσύ, πάλι κλαις. Φύγε βρε. Παίξα... Από κολοτούμπα θα κάνει. Παίξα... Όλοι. Αν το δίνει τρίφραγκο, ναι. Δώρο είναι. Παιδιά, να σας πω κάτι τώρα ειλικρινά. Ρε Κωστή, ειλικρινά τώρα. Συνεχίζεις να λες για τα ανθρώπινα αυτά. Εγώ κόλωσα. Πρόσεχε. Θα είσαι δίκιος. Έδωσε τον ανθρώπινο που θα κερδίσει μέσα στην ΑΕΚ. Θα είσαι δίκιος.
Επόμενη όχι, γραμμή, εγώ φύγε. Εγώ την Πέμπτη τον άκουσα. Φύγε, βρεστάνη, σε δώσαμε τώρα. Ο Ατρομητάκος, ο Ατρομητάκος. Τα λέει αυτά. Αυτό, τα λέει αυτά. Είμαστε 500 άτομα στην Κερκίδα. Τα κόμπλεξ του βλέπεις, τα 500 άτομα. Εντάξει, ναι, ναι, ναι. Πες, θα γίνω Λέστερ, πες. Θα γίνω Λέστερ. Ολόκληρη συνοικία εκεί πέρα, μεγαλύτερος Δήμος. Πόσα. Με την πλάτη ποδίου, 8 πόλη έχει βάλει, ραντό που λες. Φύγε. Την προσποίηση, την προσποίηση που έκανε στον κόλ, την είδες. Ο Κωστής που λιποθύμησε εκεί, να ξέρει την προσποίηση. Λιποθύμησες. Ο Καράβλας πάει να διαφημίζει με συνδικό και μεταχειρισμένα μαζί σε 10 δεύτερα και ο άλλος απαντάει για ανταλλακτικά. Σαν να βλέπεις το Φετέλ να παλεύει με Fiat Panda. Για σένα ήταν αυτό. Δηλαδή. Άσχετο. Άσχετο, ναι. Λέει το μήνυμα εδώ, ναι. Άσχετο. Άσχετο, ναι. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Καλώς τον. Εγώ μιλάω, έτσι. Μάλιστα. Τι θέλει να πω, κοινωνία, πέρα. Δηλαδή πάει να κλείσει ο άλλος το τηλέφωνο, ρωτάς ο άλλος που περιμένει ένα τέταρτο. Δεν το νοιάζει. Φίλε, ένα τέταρτο να περιμένεις δεν γίνεται. Ναι, ξέρεις τι, πάει ο άλλος να κλείσει το τέτοιο και κάνεις χουλιαμά πάλι και ξέρω εγώ. Ένα τέταρτο να περιμένεις δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν κάθισε ποτέ πίσω από ακουστικό. Ραπτό που λέει. Μάλιστα. Χαίρομαι καταρχήν που όλα πήγανε καλά. Είμαι αυτός που είμαστε στο ασανσέρ μαζί. Έλα ρε, πίσω στο χειρουργείο μαζί μου. Δεν θυμάσαι προχθές. Πώς δεν θυμάμαι, Ηρακλειδέας. Όχι ρε, φουφουφουφου, Παναγία μου. Α, όχι, ο Ηρακλειδέας ήταν ο νοσοκόμος, ναι. Έλα, πάμε παρακάτω, σε κατάλαβα. Κατάλαβες ποιος είμαι, που σε κάτι με κάναμε επέμβαση. Ξέρω, ξέρω, νόημα. Ναι, σου την έπαιζε στο ασανσέρ. Ναι, του την έπαιζα στο ασανσέρ. Ναι, γομάρις σαν το Ραπτόπουλο είναι κι εγώ. Τι, γομαριστήκατε. Όχι. Λοιπόν, σόδο γομαριστήκαμε. Ναι. Ραπτόπουλε, ένα πράγμα να σου πω. Το χρυσό το κύπελο, ρε φίλε, για σένα είναι λίγο. Γιατί πώς το λες αυτό. Πώς τον υπομένεις αυτόν. Πώς τον υπομένεις. Τον υπομένω, ρε φίλε. Τον υπομένω. Όπου μιλάμε διαμαντένιο, ζαφυρένιο κύπελο πρεπαστό. Είδες τι τραβάω, ρε φίλε. Είδες. Πραγματικά μιλάμε. Καλή συνέχεια, χάρηκα πολύ που όλα πήγανε καλά, Κωστή. Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Καλή συνέχεια. Με βρήκε καθαρό, δεν με βρήκε. Ξάδερφο, σου έβαλε δεν με βρήκε βρήκε. Δεν έχω ανάγκη από ξάδερφο. Με τους συγγενείς δεν τα πάω καλά. Πάμε παρακάτω. Κάνε γνωστό μου που πάμε, ρε, πάμε. Ούτε με γνωστό τα πάω καλά. Ναι. Με συνεργάτες τα πάω καλά. Πάμε, τελείωνε. Έλα, φίλε, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Βρεθεί ξάδερφο, θα πει καλή κουβέντα. Εσένα στο σόι σου νομίζει ότι χωνεύουνε. Βόδι ανεβάζουν, άνθρωπο γομάρι σε κατεβάζουν. Βόα σε κατεβάζουν. Δεν ασχολούμαι. Άμα δεν ασχολείσαι και εσύ, δεν ασχολούμαι και εγώ. Άιτε. Μετά παραδείγματα. Θα φόθινε. Λέγε, ρε φίλε. Περαστικά σου. Γιατί δεν είχα τίποτα. Τσεκάμπ έκανα. Εντάξει. Περαστικά και για την ομάδα σου την άλλη. Την αγαπημένα σου από τον Καστοριανό. Α, ο Καστοριανό στη Μαρμίτα δεν ήρθε. Τι να κάνει να πει. Να πει τι. Να πει τι. Τι να πει. Το ψάχνω Μελισανίδης να τον βουλιάξει στη λίμνη. Γι' αυτό σου λέω, είναι δυνατόν. Δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ, παγώθηκαν για τον άνθρωπο του. Επάτε ένα δίπαλο για να μάθετε. Για να μην γκρινιάζετε τόσο πολύ. Κι άμα είναι, ας πάει να παίξουμε τα σπακιά. Άμα στο πάρει το πρωτάθλημα η δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ, θα κάνεις. Ναι, αυτό, με αυτό λέει, το όνειρο να είσαι. Θα σε πω κάτι, ρε φίλε. Εγώ δεν γκρινιάζω για αυτό το πράγμα. Αποδείχθηκε ότι είναι καλή ομάδα. Άμα μιλάμε για ποδόσφαιρο. Αν στο πάρει, τι θα κάνεις. Πώς θα το πάρει. Άμα το κάνει και άμα το πώς πάρει. Θα χάσει από τον Ολυμπιακό κατά. Θα το πάρει μέσα εκεί από τα λάθη που κάνει αυτός ο προπονητής. Το είπα και προχθές, το είπα και κάθε μέρα στο λέω. Δεν τον πάει το Λουτσέσκου. Τέσσερις αγωνιστικές δεν τα βλέπεις. Εκεί που είχε καλή σχέση με τον Γιώργο τον Σαββίδη ο Λουτσέσκου, κάπου άρχισε η κριτική στα μας με τη Βίτη και κάπου ψυχράθηκαν τα παιδιά. Ψυχράθηκαν τα παιδιά. Ναι. Το βλέπουν ότι κάτι γίνεται, δεν πάει, κάτι πάει στραβά. Τώρα παίζουμε, όχι, έχει διακοπή τώρα. Παίζει η εθνική. Τώρα είναι κολοεθνικές, ρε φίλε. Εκεί που πάμε να βρούμε ρυθμό, έρχονται οι κολοεθνικές και μας σταματάνε να πούμε και τέλος πάντων. Πώς το μηνός παίζουν τώρα. Τώρα το Σαββατοκύριακο, Παρασκευή, παίζει η εθνική δικιά σας. Ναι. Και μετά την άλλη Κυριακή παίζουμε την Ξάνθη. Ναι. Καταλαβαίνεις με πόσους βαθμούς θα φύγουμε πάνω. Ο Ολυμπιακός, αυτό το χί που πήρε, το πήρε τα τάρταρα. Έτσι. Άμα δεν τραυματιζόταν ο Διούδης και ο Μαυρομάτης και καλύτερη αμυντική και φιλοσοφία θα έχει ο Παναθηναϊκός στο κέντρο της άμυνάς του,
Και επίσης θα μπορούσε ο Δόνης να φτιάξει τα κάπ του. Πόσα μάτσα έχει βάλει γκολ μετά το 90. Αυτό ήταν παιδάκι για διατηρήσει στο τέρμι. Παιδάκι, φοβισμένο. Εντάξει, δεν, δεν έκανε και κανένα τρομερό λάθος. Για ποιο λέει, για ποιο λέει, για τον τερματοφύλακα. Για τον διαιτητή. Για τον διαιτητή. Ναι, κοίταξε να δεις τώρα πάει ο Ολυμπιακός μέσα στον Ατρόμητο. Ό,τι και να γίνει, όφελος του ΠΑΟΚ. Έχει έρθει, κερδίσει ο Ατρόμητος, κερδίσει ο Ολυμπιακός. Ό,τι και να έρθει. Για να τον ΠΑΟΚΣΙ, με ποιον, με τον Ατρόμητο ή με τον Ολυμπιακό. Με την ισοπαλία είναι ο ΠΑΟΚΣΙΣ. Θα πάρει την Ξάνθη, να και άλλοι δύο βαθμοί. Να το δικηγορικό γραφείο. Ποιο είναι. Εσύ. Πάμε παρακάτω. Ναι. Έλα, φίλε. Ναι. Χαίρετε. Χαίρετε. Τι κάνετε, κύριε Ραπτόπουλε, κύριε Κόκκινε, τα σέβη μου. Όχι, ύποπτο είναι αυτό, θα μα βρει. Μπήκε ευγενικά. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Ακούστε τώρα. Λοιπόν, σουσαμάκια για την ΑΕΚ, γιατί έτρεχε πολλά κουλούρια. Και έπεσαν τα σουσάμια πάνω. Λοιπόν, να φτιάξουν ομάδες να κερδίσουν και τους δανεικούς μας, βρε. Και τους δανεικούς μας να κερδίζουν. Λοιπόν, αυτό που λέω. Μάλιστα. Άκου, σε ακούω, ρε φίλε. Πόσο να σε πω τώρα, 35 είμαι, να σ' ακούω από τα 18 μου, 19 μου, ήσουν να νιώσεις και γέρασες. Μάλιστα. Τότε που ξεκίνησες, ήταν, υπήρχε ρε φίλε ο Παρασίδης, να πούμε, ήταν το κουμάντο εκεί, ναι, πέρα, αλλά βγήκες, να πούμε, σε βόλεψε, βγήκες outsider και έχεις γίνει ρε φίλε, πολύ μούρι ρε φίλε. Μούρι. Είσαι πολύ ωραίος, σε γουστάρω πάρα πολύ. Να, αυτός έχει πάει χωρίς. Περιέργος, να πούμε. Ταιριάζεται και με τον κόκκινο, συμπληρώνεστε ρε. Ναι, το έχει χάσει τελείως. Ναι. Όχι, δεν τα έχασα, κύριε Κόκκινε, κύριε Κόκκινε, δεν τα έχασα. Εσύ χρήζεις, εσύ, εσύ. Απλά είμαι ψηλά και ζαλίζομαι, δεν μπορώ. Είναι πολύ χαρούμενος, φαίνεται από τον τόνο της φωνής του. Εσύ Κόκκινε δεν είσαι χαρούμενος. Ο Φάριγκά σου, να πούμε, τα γάγκλια προς τα κάτω τα έχει, όχι προς τα πάνω. Bye bye, επόμενη γραμμή. Φαντάζεσαι να βγει πρώτος ο ΠΑΟ και δεύτερος ο Ατρόμητος. Από τι τους έκανε τους άλλους. Πρώτος ο ΠΑΟ και δεύτερος ο Ατρόμητος. Θα κλαίνουν όλοι μαζί μετά. Φαντάζεσαι να βγει ο 8ος Ηρακλής με τον Αντωνίου. Πού το βρήκατε τον Αντωνίου. Ε, τον Αντωνίου. Τώρα που εσύ έφτιασε για τον Ηρακλή τα χειρότερα, νιώθω καλύτερα. Θα πάω. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Ολυμπιθρόξυλο δεν θα μείνει. Το λέω εγώ, το ξέρεις. Ναι, Βίλε. Έλα, καλησπέρα. Ραπτόπουλε, καλησπέρα, Κόκκινε. Καλησπέρα. Σταμάτησα, έχει εδώ. Ναι. Κόκκινε, σου έστειλα ένα μήνυμα στο Facebook. Διάβασε το όλο τουλάχιστον. Ποιο μήνυμα. Χτες, ναι. Χτες γράφαμε. ΑΕΚ είμαι. Γράφαμε οι ΑΕΚτζίδες τι θα μας πούνε αύριο, τι φταίει. Ναι. Τι δικαιολογία άραγε θα βρουν οι δημοσιογράφοι της ΑΕΚ που τι βρήκανε, τι βρήκανε. Άκου εδώ, έστειλα το άρθρο στον Κόκκινο. Ναι. Γράφει ο Τσακίδης. Τσακίδης. Υστερόγραφο 3. Ναι. Στο ΆΚΑ με τον Ατρόμητο, η κύρια ευθύνη για την κέλα είναι των οπαδών της ομάδας που την τιμώρησαν. Όπα. Λέει δηλαδή ο Τσακίδης, ναι, ότι φταίω εγώ που δεν βάζει ομάδα λος γκολ. Ναι. Φταίω εγώ. Και φταίνε και... και οι συνοπαδοί μου. Το διάβαζα, δεν, το διάβαζα. Όχι μόνο αυτό, το διάβαζα, πολλοί αεκτζίδες. Το διάβαζα, φίλε. Ψάσου, ρε, το διάβαζα, δεν το πες. Συνέχισε, φίλε. Ναι. Πολλούς αεκτζίδες μας μπλοκάρανε από πολλά μέσα. Γιατί? Δεν μπορούμε να γράψουμε. Γιατί αυτή η χούντα, γιατί διαμαρτύρονται για το Μελισσανίδη. Δεν το περίμενα ποτέ. Είμαι ΑΕΚ τόσα χρόνια, δεν πες τα μέσα, πες τα μπλόκα. Σε ποια συγκεκριμένα επώνυμα πες τα. Τσακίρης και Τσέζογλου. Άμα μπε σε ένα site της ΑΕΚ, διάβασε τα κόμματα. Λοιπόν, σταμάτη, λαϊκό δικαστήριο. Αθλητικό μετρό. Στάσου λίγο. Στάσου λίγο. Λαϊκό δικαστήριο σήμερα. Δεν μου λες να σταματήσω. Αθλητικό Μετρόπολης, Europe One. Συγγνώμη. Βγες και πες ό,τι θες. Να σε ρωτήσω κάτι. Δεν μπορεί να σου μπλοκάρει κανείς. Επειδή δεν το άκουσες. Εγώ το διάβασα. Ναι. Ναι, ακούω, ακούω. Εγώ το διάβασα. Σου λέει και ο ποιος είσαι. Σταμάτη. Δηλαδή. Το διάβασα. Ναι, ναι. Δηλαδή. Το διάβασα αυτό. Αυτό που λες δεν το διάβασα, το διάβασα. Εντάξει, το διάβασες. Αυτό που λες είναι καταγγελία. Εγώ δεν έγραψα ότι κάποιος έδωσε γραμμή. Φρε, κάτσε να πάρεις κανένα πελάτη, είναι χαϊβάνι. Άστο να το μιλήσω, είναι βόδι. Αυτό, φίλε, που λες ότι σας μπλοκάρουν δημοσιογράφοι της ΑΕΚ, εδώ υπάρχει ελευθερία λόγου. Στο Μετρόπολης, στο Europoint κτλ. Μπορείτε να βγαίνετε και να κατηγορείτε με επιχειρήματα τον οποιοδήποτε. Να είσαι καλά. Πάρει κανένα πελάτη, ρε Μοσχάρη, να πούμε. Το διάβασα εγώ, το διάβασα εγώ. Εδώ το καταγγέλει κάτι συγκεκριμένο και διαβάζω. Το διάβασα εγώ. Άλλου το νόημα του τηλεφωνήματος. Να θεμάς τα πεθαμένα σου, τα βόδια τα αργά. Τι, ε, ναι. Θα την πληρώσεις εσύ την. Ναι, ναι, ναι. Σήμερα κάποιος θα την πληρώσει. Ε, σίγουρα. Να μην είσαι εσύ. Ναι.
Παρακαλώ. Ο άλλος κάνει αυτό, πώληση πάω να κάνω. Δεν τα ξέρεις, δεν τα πιάνεις. Εσύ θα μου πεις εμένα για πωλήσεις. Μάλλον δεν το καταλάβεις το τηλεφώνημα που έπρεπε να το πας. Έλα, Βιλένε. Ναι. Καλησπέρα. Καλώς τον. Αεξής. Νάτος. Άλλος αποκλεισμένος από τα site του δημοσιογράφου. Εδώ είμαστε εμείς. Εγώ δεν είμαι αποκλεισμένος γιατί η διοίκηση δεν αποκλείει κανέναν. Έχουμε ελευθερία λόγου. Και ναι, αλλά. Λογοκρισία λέει ο άλλος. Δεν ξέρω. Πού, σε ποιον έκανε λογοκρισία. Είπε τα ονόματα. Φίλε, εγώ δεν θα σου πω λογοκρισία, θα σου πω το εξής. Κάτι το οποίο το γνωρίζω και το γνωρίζεις και εσύ. Ναι. Υπάρχει ένα τεράστιο ρεύμα το οποίο έχει εκνευριστεί με το ότι δεν έριξε ο Μελισσανίδης λεφτά για μεταγραφές. Μάλιστα. Λοιπόν, να έχω αντίθετη άποψη, επιτρέπετε. Γιατί δεν έχει γίνει αυτό που. Κάτσε να μας πει την αντίθετη άποψη ο άνθρωπος. Δεν έχει γίνει, φίλε μου. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, εγώ χαίρομαι που τα ΠΑΟΚΙΑ έχουν μεθύσει και είναι τυφλωμένα από τις νίκες τις οποίες τους δίνουν οι αντίπαλοι. Γιατί χαίρεσαι. Χαίρομαι γιατί δεν βλέπουν τα χάλια τους. Δεν τους νοιάζει. Πάλι με αυτόν τον γκολ κέρδισε. Ναι. Με την ΑΕΚ με δύο δοκάρια, άμα γινόταν δεν μετράνε τα δοκάρια. Φτάνε, με τον Ολυμπιακό άλλος βιδόθηκε το μπακ του Γαβρού και έβαλε από τον γκολ μόνος του. Δηλαδή, εάν βάλεις ένα-ένα τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ, θα έχει κερδίσει από τους αντιπάλους. Γεννάνε και τα κοκόρια του. Και. Έτσι ακριβώς αυτό. Ναι, ως πότε θα γεννάνε τα κοκόρια του. Εσύ η ερμηνεία σου είναι ότι γεννάνε του ΠΑΟΚ τα κοκόρια την καημένη την ΑΕΚ την άτυχη, αυτό λες. Ρε φίλε Κωνσταντά, σου πω κάτι. Εσένα σου αρέσει ο ΠΑΟΚ, δηλαδή κερδίζει γιατί έχει καλύτερο. Καθόλου δεν μ' αρέσει. Όχι, δεν μ' αρέσει ο ΠΑΟΚ. Άκουσες εδώ να λέμε, ότι είναι ομαδάρα και τα. Όχι, όχι. Αλλά ακούω τα ΠΑΟΚια που έχουν μεθύσει και είναι τυφλοί και αυτό μας συμφέρει και το γουστάρι. Ρε φίλε, 9 βαθμούς θα περνάνε. Πώς θα τον περάσει. 9 βαθμούς είναι δύο γκέλες, ξάδερφε. Πρέπει να γκρεμίσει την τούπα 5 φορές, ρε φίλε. Ποιο δύο γκέλες, ρε. Δύο γκέλες. Λάθος κάνεις. Γιατί. Είναι τρεις νίκες. Και ναι. Η μία πρέπει να είναι στο μεταξύ της παιχνίδι δική σου ναι. Με πάνω από δύο γκολ. Καληνύχτα. Καλό ξημέρο. Κοίτα να μην βγεις. Κοίτα να μην βγεις έκτος. Γιατί χθες όλη η Βάγια έκανε αναρχίες και τέτοια. Έχει αποδυτήρια χάλια. Βάλω. Τον Μάνταλο από μανταλοποίηση θέλετε. Ο Αντωνίου δεν ήταν και με τον Κούγια. Με τη Λάρισα. Ο Αντωνίου ήταν. Ναι. Μάλιστα. Πού τον ανακάλυψε. Και με τον Κούγια δεν ήταν με τη Λάρισα. Τώρα με τον Αντωνίου θα παίξει την μπάλα τη ζωή σου. Με τον Αντωνίου. Θα κάνει τον αυτόν τον Περόνε βαμπάστα. Φλασιά μου ήρθε τώρα. Ρε. Φλασιά σου ήρθε. Παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Μπορείτε να τηλεφωνείτε στο Μετρόπολης 95,5 να λέτε ό,τι θέλετε, να σχολιάζετε και να αναφέρεστε στο Καστοριανό ΑΕΞΥ. Ελεύθερα. Ο Μάνταλος. Ποιος Μάνταλος, ρε. Ο άλλος έχει μπίζες μαρτέλκα, ο ένας μπαλαδόρος, ο άλλος μπουκαδόρος, τρέχει, κάνει ράνι, εγώ δεν έχω τίποτα τα δύο. Όσο για τον Γιώργο Τσακίρη και τον κύριο Κεζετζόγλου, τους οποίους σέβομαι σαν πρόσωπα, θα σας δώσω στην επόμενη μαρμίτα άλλα μαντιλάκια και το κλάμα. Κλαίτε που έχει φίλο τον Ατρόμητο, δώσε 4 ποδοσφαιριστές Ξάδη, 4 στα Γιάννενα, άλλους 4 στο Πανετολικό και να κόψουν βαθμούς να το πάω και τον Ολυμπιακό. Δηλαδή κλαις που άλλος είναι πιο ισχυρός από σένα. Κάνεις αυτό που κάνανε η κατάπτυση. Αυτό σου κοροϊδεύαμε τόσα χρόνια. Δεν μου λες ρε Ουζουνίδη. Ο ΠΑΟΚ έχει 6 εξτρέμ και εσύ έχεις ένα. Και πας εξτρέμ και τον βγάζεις για να βάλεις το πόνσε. Αντί να πετάξεις το Μάνταλο έξω που σέρνεται. Να μην κάνουμε κριτική έτσι. Καθόλου. Τίποτα, κανένας μην μιλάτε μούγκα! Νίκο! Άστον, μην τον κόβεις τώρα. Δεν καθόλετε κάθε χρόνο στο μήνυμα για να γεννάει δίδυμα. Αντε μπράβο! Αντε σημείωνετε εκεί στην Αθήνα! Στα social... Αντέχετε σκάλι στο κεφάλι! Στα social media υπάρχει μια τεράστια τάση που ταχώνει στον τίγρη γιατί δεν έκανε μεταγραφές. Βεβαίως και πολύ μικρή είναι αυτή η τάση και πρέπει να μεγαλώσει. Πρέπει να καταλάβετε ότι ο αξίς δεν τρώει κουτόχορτο. Σε αγαπώ ρε Μελισσανίδη, σε θαυμάζω, αλλά εκεί είσαι λάθος. Και θα σε κρίνω, και θα σε επικρίνω, και θα σου κάνω δρυμμύτα την κριτική. Και αρνητική πολλές φορές, και μηδενική άλλες φορές, γιατί είμαι σκασμένος. Αν δεν πράγω, για να μου πεις όπου πάω. Να σε καλά. Τελευταία γραμμή για το ημίωρο, παρακαλώ. Μελισσανίδη. Ναι. Ναι. Έλα. Ναι. Καλησπέρα στους παιδιά και καλή εβδομάδα να έχετε. Και εσύ. Βλέπω οι αεξίδες εδώ δεν το χωνεύουν πλέον ότι έχουν μείνει μείον 9 από την κορυφή. Λογικό είναι, ρε φίλε. Εντάξει. Χθες κατήγγειλε ο Ολυμπιακός
το κατεστημένο τη ΑΕΚ και μέσα σε αυτό συμπεριέλαβε και το Μητρόπουλο. Εδώ είναι να γελάμε. Αυτό που του έδωσε πρωτάθλημα μετά από 10 χρόνια και το 17. Το Θοδωρίδη έκραζε, το γιο ναι, του Κυζάβα. Τέτοιο. Όλοι του φταίνε δηλαδή τώρα που είναι ο ΠΑΟΚ πρώτο. Όσο για αυτού που λέει, δεν παίρνει, ο ΠΑΟΚ μια χαρά έπαιξε χθες. Και τι ευκαιρίε και στο πρώτο και στο δεύτερο. Απλά κλείστηκε λίγο στο δεύτερο ημίχρονο μετά το 2-1. Αλλά δεν επέτρεψε στον Πανετολικό να δημιουργήσει ευκαιρία. Μια ευκαιρία σε έκανε, ναι, έκανε και έβαλε γκολ. Φαντάζομαι. Εμένα με εντυπωσίασε ο Ακπομ μου, ήμουνα στην 4 μπροστά. Όλες οι είδα πολύ έκρηξη, πολύ γρήγορα τα ανακαλύπτω. Ναι, είναι. Πολύ γρήγορα. Αυτός, κοίταξε. Γιατί δεν παίζει όμως. Δεν ξέρω. Αυτός, φίλε. Ναι. Θα κάνει και πολλά γκολ τσαπατσούλικα. Δηλαδή, γιατί δεν παίζει. Ξέρει τα τσαπατσούλικα γκολ. Του rebound, θα σκάσει μπάλα εκεί. Γιατί θα βάλει πολλά τέτοια. Δεν ερώτηση ίδρυγα. Γιατί δεν παίζει. Θα δω, θα μάθουμε. Δηλαδή βλέπουμε ότι όποτε μπήκε έκανε γκολ, το ακυρώθηκε. Έκανε γκολ. Ναι, βλέπεις ότι. Είναι κολλημένος ο Λουτσέσκου με το 4-2-3-1. Τι να πω. Μπορεί να παίξει. Έχει κολλήσει με αυτό το σύστημα, αυτή τη διάταξη. Δεν μπορώ να πω. Δεν μπορεί να παίξει με τον Μπέλκα 4-4-2. Για να τον χωρέσει μέσα. Χθες έπαιξε λίγο, το βάλε. Να είσαι καλά. Okay. Yeah. Λοιπόν, αν θέλετε αυτοκίνητο σε τιμή Black Friday όλο τον Νοέμβριο, η Εσκιάδης Μπαλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών δίνει πρώτον δώρο τα τέλη κυκλοφορίας για 3 χρόνια και ασύλληπτες τιμές, προσφορές για Skoda, για Kia, για Hyundai. Εκεί, αν πάτε, τα περισσότερα μοντέλα είναι ετοιμοπαράδοτα και περισσότερα για το πώς μπορείτε να πάτε εκεί, να επισκεφτείτε την εταιρεία και να αποκτήσετε ένα, θα μάθετε τηλεφωνώντας στο 2310-596-596. Διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί. Εδώ είμαστε, στους 95,5 των FM, 123. Σε ευχαριστώ για αυτό που λες, αλλά έχω δει πολλά μηνύματα και για το Μάνταλο και για το Μελισανίδη. Λέει στον Οζουνίδη την πέφτουν κυρίως κόκκινε, παρά στο Μελισανίδη και πείτε στον Καστοριανό ότι μετά τη Μαρμίτα έχει αρχίσει κολοτούμπες. Μάλιστα. Ακούστηκες. Οι γραμμές είναι γεμάτες, φουλ που λέμε. Πάμε για το τελευταίο 20 λεπτό. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε μου. Για τον φίλο τον Αεξίπηρα που γεννάνε και τα κοκόρια μας, λοιπόν, δηλώνω κόκορας και τον έβαλα και στο δικό μου το κοτέτσι πέστονα και να ξέρει ότι μαρκαλεύουν καλά τα κοκόρια εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Μάλιστα. Μα ακούει ο Αεξίς ο φίλος. Μάλλον σε ακούει. Α, μπράβο. Τα κοκόρια τα δικά μας εδώ στη Βόρεια Ελλάδα μαρκαλεύουν καλά και μια ζωή θα τις έχουμε στη Μαρκάλα από εδώ και πέρα. Να το ξέρει. Μάλιστα. Άιντε. Παρακαλώ. Ωραίος. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλώς τώρα. Τι κάνετε, παράκι. Τι να κάνω. Υπομονή. Τι υπομονή ρε κάνεις. Γιατί κάνεις υπομονή. Δεν δουλεύεις ρε. Βάλτος. Τι υπομονή κάνεις. Λέγε. Μια χαρά είμαι ρε φίλε. Όλα καλά. Καλά όλα. Έλα, για, δεν θέλω να κρατήσω πολύ τον κόσμο στο κράτες. Είπαμε για το ταλεντάκι από την Αγγλία, αλλά θέλω να ακούσω και κάτι για το ταλεντάκι από την Ελλάδα, το Θεσσαλονικιό, το Μενεμενιό. Τι κατάλαβα. Ούτε εγώ. Το Στελάκι, το Κίτσιο. Οπότε. Να πούμε κάτι και γι' αυτό, για την εμφάνιση του χθες. Ναι. Είναι καλό, καλός για ρεζέρβα. Θέλει περισσότερες, χρειάζεται περισσότερες ευκαιρίες, εγώ πιστεύω. Αυτό πάνω απ' όλα. Χρειάζεται. Πιστεύω ότι πληρώνει τα κολλήματα του Ρουμάνου. Δεν μπορώ να ξέρω, απλώς να πούμε μια καλή κουβέντα και για αυτό το ελληνάκι. Ρε φίλε, να πούμε ότι θέλεις γενικά. Έχουμε πει για πολλά παιδιά του ΠΑΟΚ, τα οποία άλλα φεύγουν δανεικά, άλλα μένουν και δεν παίζουν, άλλα δεν παίρνουν ευκαιρίες. Να σου πω κάτι, ρε φίλε. Ο Κίτσιου είναι βλάξ που γύρισε στον ΠΑΟΚ. Άμα θες να το χοντρίνουμε. Είναι βλάξ. Θα μπορούσε να πάει σε μια ομάδα, στο Βέλγιο, στη Σουηδία. Στην Ολλανδία να παίξει, να πάρει 400, 350, 400 χιλιάρικα, 250 χιλιάρικα, 280 χιλιάρικα. Μισθό, σπίτι, γκόμενες ιστορίες. Και αυτός θα έρθει στον μπακ να κάθεται να παίζει στο Μάτος και να σκεφτόμαστε αν θα βάλουμε τον Κρόσπο δεξιμπακ ή τον Κίτσιου άμα τραυματιστεί ο Μάτος. Είναι κακός ήρθε στον μπακ. Κακός ήρθε. Αυτό, καλή συνέχεια. Να σε καλά. Να σε καλά. Άμα και ο Χατζη Ισαΐας. Χίλιες φορές στον Ατρόμητο, χίλιες φορές στην Μπριζ, χίλιες φορές στο εξωτερικό, 300 χιλιάρια, 350, 300. Εκ του αποτελέσματος πάει. Τι εκ του αποτελέσματος, άμα είναι να πάω στον ΠΑΟΚ, να είμαι στην Κερκίδα και να πληρώνομαι, όχι, εγώ θέλω να παίζω. Και θέλω να έχω παραστάσεις. Το παιχνίδι είναι, ο ποδοσφαιριστής είναι και παιδί. Κάνει το χόμπι, το επάγγελμα. Και αν δεν παίζει. Άμα δεν παίζει, στεναχωριέται. Είτε είναι ο Κίτσιου, είτε ο Διούδης, είτε οποιοδήποτε. Πάμε παρακάτω. Έλα, φίλε.
Ναι. Καλησπέρα, με ακούτε. Μάλιστα. Κοιτάξτε, θα πούμε δύο-τρία πραγματάκια γρήγορα για να μην ξοδεύουμε τον χρόνο. Αυτή τώρα η ιστορία είναι παλιά. Αυτοί που δεν είχαν σχέση με Αθήνα και γίνανε αεξίδες, Ολυμπιακοί και Παναθηναϊκοί, για να χαίρονται τις νίκες, όπως καταλαβαίνεις, Κωστή, αυτή τη στιγμή πονάμε πιο πολύ από όλους. Για ποιους μιλάς? Για τους Παναθηναϊκούς, Ολυμπιακούς, αεξίδες που δεν είχαν καμία σχέση με Αθήνα. Δεν νομίζω αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτοί που είναι δαγκωμένοι είναι οι Αριανοί, φίλε. Και οι Ηρακλειδείς. Οι άλλοι, θα σου πω κάτι. Οι αεξίδες, άκου με. Οι Ολυμπιακοί. Εδώ μιλάμε για τους Παναθηναϊκούς που έχουν βρει στην γειτονιά μου. Δεν ξέρω αν παρατήρησες κάτι. Και δεν υπάρχουν Παναθηναϊκοί Ολυμπιακοί. Δεν ξέρω. Είναι παιδιά τα οποία τα δέρα στο σχολείο και από κόμπλεξ γίνανε. Δεν είχαν σχέση με αθηναϊκές ομάδες. Δεν ακούς, φίλε. Δεν ακούς. Πάμε επόμενη γραμμή. Δεν ακούς. Δεν πήρες χαμπάρι κάτι, αφού δεν κάθεσαι να ακούς και δεν κάνεις διάλογο. Οι Αριανοί όταν κέρδιζαν στα τρία πρώτα μάτς, τα 7 τηλεφωνήματα στα 10 ήταν Αριανοί. Αεξίδες βγαίνουν φωνάζει. Ηρακλειδείς όταν ήρθε ο Παπαδόπουλος βγαίνανε. Ποιος Παπαδόπουλος? Παπαδόπουλος. Ποιος Παπαδόπουλος? Ξαφνικά μετά το 1-1 ούτε Αριανός βγήκε. Στάσερε, στάσερε. Ποιο 1-1 ρε. Δεν μπορούν να χωνέψουν οι Αριανοί ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει πρωτάθλημα. Κηδεία έχουνε. Οι αεξίδες είδανε κύπελο, είδανε πρωτάθλημα, είδανε Μελισσανίδη, είδανε Ευρώπες, είδανε Champions League, είδαν. Οι Ολυμπιακοί 44 πρωταθλήματα έχουν, η κοιλάρα τους έχει φτάσει μέχρι εκεί. Είδαν. Παναθηναϊκοί είδαν, είναι σε ύφεση, είδαν, βλέπουν μπάλα. Οι Ατρόμητοι είναι τρισκοκούκος. Αυτοί οι οποίοι δεν βγαίνουν και δεν μιλάνε και είναι πεθαμένοι στην ψυχολογία είναι Αριανοί. Και όσοι Ηρακλειδείς μείνανε εν ζωή. Πάμε παρακάτω, ναι. Πού να φας τη γλώσσα. Έλα, φίλε, ναι. Ναι. Καλησπέρα κύριε Κόκκινη και κύριε Ραπτόπουλε στην πιο ερωτική πόλη. Καλώς το πιστεύω. Τι κάνει ο κύριος Σάββας? Ο κύριος Σάββας σας χαιρετάει. Ο κύριος Ραπτόπουλος μίλησε με τον κύριο Νίκο στο ξενοδοχείο σήμερα που παίζαν τάβλη. Τον είπε καλημέρα. Δεν σας είπε αυτά, κύριε Κόκκινε? Όχι, δεν είχαμε χρόνο να μιλήσουμε. Το να φτάσετε, ρε φίλε, να βρίζετε το Θεοδωρίδη το γιο, επειδή δεν έχετε διαιτησία. Τι να πω εγώ. Θα τα πάρουμε ένα-ένα, κύριε Ραπτόπουλε. Πιστεύω ότι εχθές είδατε ότι υπήρξε μία αδικία στο ακυρωθέν γκολ, στο θεατρινισμό του τερματοφύλακος της αντίπαλης ομάδος. Ποιο γκολ λέει? Ποιο θεατρινισμό? Ποιο γκολ? Το ακυρωθέν γκολ, κύριε Ραπτόπουλε. Για αυτή την αδικία γιατί δεν μιλάτε? Καλά, δεν το βρίσκει με το πόδι στο κεφάλι. Τι λέτε, κύριε μου? Και πώς... Το κεφάλι πάει και βρίσκει το πόδι. Ναι. Μην σας πω το χέρι. Εν πάση περιπτώσει, δεν μένω μόνο σε αυτό. Εσύ μου θυμίζεις ένα τρομερό δικηγόρο που είχε ο Κωστής και, εγώ τον δεν... και τον έχει που πήγε το κεφάλι. Ναι. Δεν μου λέτε, το γήπεδο ήταν εκκλησία. Η Προεδράρα δεν έμεινε στη σουίτα όταν ακυρώθηκε το γκολ. Έπρεπε να κατεβεί και αυτό στο γήπεδο. Το παραδέχτηκε και ο φίλος γλώσσας, ο κύριος Μάρκος, που είπε ότι αυτός ο διαιτητής ήταν άπειρος, ήταν ένα παιδάκι. Γιατί δεν τα λέτε αυτά, κύριε Ραπτόπουλε? Δηλαδή, δεν έγινε τίποτα και λίγα ήταν τα 9 λεπτά των καθυστερήσεων σε αυτό. Και τελειώνω και κλείνω με αυτό. Σας έχω μία ερώτηση quiz και τους δύο. Ναι. Θέλω να μου πείτε, κύριε Ραπτόπουλε και κύριε Κόκκινε, και αν το βρείτε κερδίζετε τις βενζίνες από γνωστό βενζινάδικο στη Δυτική. Πείτε μου πού υπάρχει σύνδεμος φυλάδων Ατρομήτου. Αν το βρείτε και αν υπάρχει ένας μοναδικός φύλαθλος που ήταν δεξί χέρι του πρώην σέντρε μπακ του Ακρίτα Σικιών. Την απάντηση θα μου τη δώσετε αύριο, κύριε. Την καληνύχτα μου. Αυτά τα ερωτήματα που βάζει και τα ξέρει μόνο αυτός. Εκεί με τρελαίνει αυτός ο τύπος. Δεν καταλαβαίνει κανείς τι εννοεί. Έλα, φίλε, ναι. Ο Αντωνίου δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα. Το απόγευμα θα ανακοινωθεί. Τα τυπικά μένουν. Πάμε, Αντωνίου. Ναι. Έλα, καλησπέρα. Ξέρει να οδηγάει καλά ο Αντωνίου? Παρακαλώ. Όταν τον πάω στο κυνήγι θύρα 10 και τον περιφερειακό, έχει καλά άλογα τα μάξη του. Δεν μαζί ξέρω. Με τον Μυροφορίδη. Τουλάχιστον ο Μυροφορίδης ξέρει. Έλα, φίλε, ναι. Έλα, καλησπέρα. Καλώς τον. Εγώ είμαι? Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, καλησπέρα Κωστή, καλησπέρα Γρηγόρη. Καλώς τον. Καλώς τον. Αεκδής. Ναι. Σήμερα θα βγούμε όλοι. Σήμερα θα βγούμε όλοι, πότε καταλάβατε. Αριανός δεν βγαίνει, ρε φίλε. Αυτός ο καημένος. Δεν ξέρει τι να πει. Θα φάγει μια παπάντζα σήμερα από τον Απόλλωνα. Αριανός Κωστή μου, εντάξει, ανέβηκε, έκανε μια καλή πορεία στην αρχή. Κουράστηκαν οι παίχτες και αυτό με θα το σώσει ο Παντελίδης άνετα. Άντε, πάμε. Δεν μπορούμε για την ΑΕΚ να κατηγορήσουμε κανέναν. Παρά μόνο το Μελισσανίδη που ήρθε θωράκισε. Μάλιστα. Ωραία η τοποθέτησή σου. Δεν γίνεται να κατηγορήσεις. Δεν σε κόβουμε σαν τους άλλους εμείς, μάλιστα. Ναι. Δεν γίνεται να κατηγορήσεις τους παίχτες που επί δύο σεζόν τα δώσανε όλα. Δεν μπορείς να κατηγορήσεις ούτε τον Ιδουμίδη. Γιατί ο Φούρναρης ό,τι ζυμάρι έχει τέλος ψωμί βγάζει. Το ψάρι βγούμε από το κεφάλι. Και ένα προγνωστικό για τη βαθμολογία στο τέλος.
Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Ατρόμητος, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ. Δηλαδή θα χάσει το πρωτάθλημα ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Γρηγόρη, το θεωρώ αυτό, ναι. Γιατί γίνονται πολλά στραβά. Μήπως γίνονται αυτό... πολλά στραβά μέσα στη διοίκηση του ΠΑΟΚ. Μήπως είναι αυτό που θέλεις. Όχι. Εγώ, Γρηγόρη, έχω 13 πρωταθλήματα. Όχι. Το ΠΑΟΚ θα δει σε κάνει 3. Ποσό με ενδιαφέρει. Τι ομάδα είναι, φίλος. Αξίζει. Γεια χαρά. Φίλε, ο Καράμπαμπας πήρε τον Μπούζα τηλέφωνο και του είπε: βρες μου μια ωραία δικαιολογία τώρα. Εντατικά μαθήματα θέλω. Ναι. Αλλά δεν παίρνει το κεφάλι του Καράμπαμπα. Ο Μπούζας ήταν διάβολος αυτά τα πράγματα. Θέλει 200 Καράμπαμπες, μισός Μπούζας. Δε. Ορίστε. Καράμπαμπα, αυτά εδώ είσαι αναξεταστέως. Φταίει ο διαιτητής, βάλατε και τον άλλο τον Γιονάκη εκεί, τον αλκοολικό να πούμε να φωνάζει. Άντε ρε, φύγετε από εδώ πέρα. Έλα, φίλε, ναι. Έλα. Ναι, εγώ είμαι. Ναι, φίλε, εσύ είσαι. Κρακιώτης από Δικής Παοξής. Καλώς τον. Δεν μου λες, Ρατόπουλε. Χθες η Τούμπα έκραζε το Σάκο. Ορίστε. Χθες η Τούμπα έκραζε το Σάκο. Εμένα ρωτάς. Δεν ξέρω, δεν ήμουν στην Τούμπα να ξέρω. Ναι, στην εκπομπή μετά δεν ζητήσατε εκεί από το ότι όλοι... Δεν ξέρω, φίλε, εγώ στην Τούμπα δεν πήγα και αν έκραξε κανείς τον Σάκοφ νομίζω ήταν λάθος γιατί ο Σάκοφ τόσο μπορεί. Για και να έγινε, είναι... άκουμε και να έγινε, είναι λάθος. Εκτός αυτού, εγώ άλλο θέλω να πω. Λοιπόν, ο Σάκοφ παίρνει 600-700 χιλιάρικα τον χρόνο. Ναι. Και είναι ένας παιχτάκος. Όταν ήρθε, φαίνονταν ένας παίκτης. Οπότε, ναι, οπότε. Τον κύριο Μπαρμπαβέρμπλο, που τρεις μήνες δεν έχει κάνει τίποτα, περιοχή που πατάει ο Σάκοφ την περιοχή δεν την έχει πατήσει ούτε 1 εκατομμύριο. Εκείνο γιατί δεν τον κράζουμε. Τον περιμένουν. Ο Σάκοφ ψηλά κάτι κάνει. Είναι περισσότερο οφτάρι. Δεν είναι μόνο ψηλά ρε κόκκινο. Ο άνθρωπος πατάει και την περιοχή. Χθες πάτησε την περιοχή 4 φορές. Ο κύριος Μπαρμπαβέρμπλουμ μια φορά δεν έχει πατήσει. Ωραία τα λες. Φύγε επόμενος. Σωστό. Ο Βέρμπλουμ είναι μόνο για να καταστρέφει. Έλα, φίλε. Έλα, καλησπέρα. Καλώς τώρα. Τι κάνετε? Μια χαρά εσείς. Λοιπόν, η ομάδα γενικώς δεν πάει καλά. Ποια ομάδα? Ποια είναι η ομάδα, Ραυτόπουλε, πάω, κάπου ξέρετε. Πόσο... Για το μόνο, ναι. Για το μόνο πράγμα που είμαι χαρούμενος είναι ότι την Παρασκευή σας πήρα, σας έδωσα μια πληροφορία, αν θυμάστε, για τις Βέλες. Σήμερα κατεβαίνω Αθήνα, γιατί την Παρασκευή ανέβαινα. Σήμερα κατεβαίνω και είμαι χαρούμενος, δεν θα φάω μπούλινγκ. Λοιπόν, ωραίος. Ως προς τους αεχτίδες, οι αεχτίδες πέρσι πήραν 8 παιχνίδια στο 92 και 93. Ναι. Για τον κύριο που βγήκε και είπε. Ναι. Εγώ χαίρομαι με τόσο χάλι ομάδα που έχω, γιατί η ομάδα είναι χάλι. Κάνεις ένα μικρό λάθος. Ναι, μπορεί να κάνεις λάθος. Δεν κάνω, αλλιώς θα κάνω και λάθος. Αν είχες προπονητή καλό, ο ΠΑΟΚ, θα βγαίνει αυτοματισμοί. Ο ΠΑΟΚ έχει καλές μονάδες. Ναι, είπα η ομάδα όμως, πρόσεξε. Σαν ομάδα δεν μας πείθει. Σαν σύνολο. Δεν μας πείθει. Στην αρχή είπα η ομάδα, δεν είπα για παίκτες. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ ατομικά όμως κάνουν διαφορά. Ναι, αυτοί είναι που κάνουν τη διαφορά. Α, η ομάδα του Πρόεδρου. Δεν του προπονητή. Κακά τα ψέματα. Οι 2-3 παίκτες που θα κάνουν τη διαφορά κάνουν και το αποτέλεσμα. Η ομάδα είναι του Πρόεδρου. Ένας παίκτης ήρθε που παίζει και αυτός είναι επιλογή του Πρόεδρου. Ποιος είναι αυτός? Ο Ζαμπά. Εντάξει, αυτό θέλουμε να το πουλήσουμε, γι' αυτό παίζει, το βάζουμε και παίζει. Πού παίζει? Στον ΠΑΟΚ. Πόσα μάτσα έχει παίξει? Τώρα με δουλεύει. Σε δουλεύουν. Από όσες μεταγραφές ήρθανε, τα πιο πολλά αυτός έκανε. Πόσες μεταγραφές? Με πόσα μάτσα έχει παίξει ο Ζαμπά? Ο Ζαμπά. Πόσα μάτς, πόσα λεπτά. 10. Άφη από τώρα. Λέγε ρε φίλε. Έλα μ' ακούς. Ναι. Λοιπόν. Δυσμένος είπα. Ο προπονητής αργεί να διαβάσει τα παιχνίδια. Αργεί να διαβάσει τα παιχνίδια ο προπονητής μας. Τα λέμε. Όσο για κάποιον Αργιανό που στέλνει μήνυμα τι έκανε ο Ερέρα και απελήθη ο Ερέρα ξανά τα ίδια, θα σας πω ένα πράγμα και θα το τελειώσω, θα ξαναμιλήσω για τον Ερέρα. Του λέγανε οι συνεργάτες του coach, πρέπει να δούμε τον αντίπαλο πώς παίζει, τα τούτου κτλ. Και έλεγε: δεν με νοιάζει ο αντίπαλος, η ομάδα μου με νοιάζει. Αυτός έπρεπε να φύγει χθες. Καλημέρα. Δεν τον νοιάζει ο αντίπαλος. Μιλάμε τώρα για πρωτόγονες καταστάσεις. Μιλάμε για εγωπαθητικές καταστάσεις. Δεν με νοιάζει ο αντίπαλος πώς παίζει, εγώ πώς θα παίξω. Άντε ρε αγόρι μου, άντε ρε το τσαγάκι σου. Έλα φίλε. Ναι. Έλα φίλε. Πάμε επόμενος. Υπάρχει.
Έλα, φίλε. Καλά, ρε Μούρδες. Ωα, τα πιάσαμε τα λεφτά. Είμαστε καλά. Ναι, αλλά είμαστε. Γρηγόρη. Ναι. Ξέρεις τι έπαθα στην Ουγγαρία. Τι έπαθες. Άσε, φίλε, και έβαλα αυτή την κουλόνια που όταν βγαίνω στην Ευρώπη φοράω μονάχα. Τη σου του ρου 8. Και έπαθα μεγάλη πλάκα. Πέσαν όλοι οι Ουγγαρίδες πάνω μου. Τι πράγμα ήταν αυτό. Σαλάτες. Και δεν μπορεί να σου καθίσει, ε. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, θέλω μια απάντηση. Μάλιστα. Τι συμβαίνει με Πάο Κλουτσέσκου και Ουάρτα. Μην κάνει το λάθος ο Πάο και τον δώσει τον δανεικό τον Ιανουάριο τον Ουάρτα στον Ατρόμητο. Φίλε, δεν πουλάει η άποψή σου. Όχι ότι είναι λάθος, αλλά με τον ΠΑΟΚ 5 και 6 βαθμούς διαφορά και 9 βαθμούς διαφορά, ο Άρντα θα θυμηθεί, θα το θυμηθεί η κερκίδα και το ραδιόφωνο όταν στραβώσει ο ΠΑΟΚ. Για χαρά. 7 συμμετοχές έχεις στα 10 παιχνίδια που ζωμπά. Πόσα 90 λεπτά έχεις αυτές τις 7 συμμετοχές. Ρώτησε συμμετοχές. 7 συμμετοχές έχει. 7 συμμετοχές σε πόσα παιχνίδια. Ευρώπη, Ευρώπη και Ελλάδα. Και Ευρώπη έπαιξε άλλα. Ευρώπη και Ελλάδα. Μόνο για Ελλάδα σου μιλάω. 7 συμμετοχές. Πάμε παρακάτω. Ορίστε. Λέγε. Άρα έχει παίξει. Τρίχες. Έπαιξε! Στα 17 είναι λίγα. Στα 10 του πρωταθλήματος. Ναι. Ποια είναι. Παρακαλώ. Πόσα λεπτά έπαιξε. Ρώτα τροπο... Αυτό είναι κάτι άλλο. Άντε ρε φύγε από εδώ πέρα. Λέγε ρε φίλε. Έλα καλησπέρα. Καλώς τον. Τι κάνουμε. Καλά φίλε. Ρε κατάνω ποια βάλε. Εσένα λέει. Εσένα λέει. Εμένα λες. Ναι. Ο Πόντιος από το Ηράκλειο είναι. Καλά ρε. Κερδίζει ο ΠΑΟΚ τον κατηγοράμε. Χάνει ο ΠΑΟΚ τον κατηγοράμε. Πρώτη είναι η ομάδα. Με 9 βαθμούς από τον έναν, 9 θα πάει και από τον άλλον, 4 από τον Ατρόμητο, τους κατηγοράμε. Τι θέλετε να κάνουμε άλλο. Έχεις ελαφρυντικά, γιατί είσαι βαριά Πόντιος. Καλά, εσύ τι είσαι. Έχεις ελαφρυντικά, εγώ είμαι ελαφρύς. Αυτός είναι, είναι Πόντιος από αποθεραπεία. Όχι, είμαι ελαφρύς Πόντιος. Ακούς, ακούς. Ναι. Αυτό είναι ελαφρύς γενικός ο διπλανός μας. Α, σε αυτό έχει δίκιο ο κόκκινος. Τι είπε? Ελαφρύς γενικός. Είμαι ελαφρύς. Α, ναι, το ξέρω. Ξέρεις ποιο λένε ελαφρύ, ε. Ρε, μάθατε να δουλεύετε με τον Πάουκολ. Τι το κατηγορείτε, δεν πάει καλά. Εκ του αποτελέσματος πάει καλά. Α, μπράβο. Ξέρεις Χωστή, εγώ τι θέλω. Ναι. Ένα μέτρο από το κέντρο του κυπέλου μπορεί να μας δίνουν πέναλτι και να το βάζουμε. Ξέρω, ξέρω το DNA σου έχει αλλοιωθεί. Νεοπλουτιστικό έγινε. Και είναι Πόντιος και Βαρύς και νεοπλουτός. Φύγε αγόρι μου γλυκό στην Οκεσάρια, δεν ξανάρχομαι εγώ εκεί. Νέο Ηράκλεια. Χαζός. Πόντο Ηράκλεια. Βαρύ χέρια εκεί έχω. Πόντο Ηράκλεια, Νέο Ηράκλεια, τι έκανε. Δεν ξέρω τι έχουνε. Βαριά χέρια έχουν. Λέγε φίλε. Λέγε φίλε. Σιγά σιγά την νικοτίνη, τη φτύνει στην μάπα μου. Σιγά σιγά. Θα βρωμίσει το στούντιο νικοτίνη. Ναι. Λέγε φίλε, ναι. Έλα, γεια σου αυτό που λέω. Καλώς τον. Ο περιπεράς κάτω από τον άλυμο. Έλα ρε άλυμο. Όλα καλά εδώ. Μια χαρά. Οι Ολυμπιακοί προβληματισμένοι. Οι εφημερίδες του Ολυμπιακού ξεπουλάνε ώρες. Δεν μένει φίλο, δεν μένει. Τσιγάρα, τέτοια ποτά. Δηλαδή διάφορα, τώρα που δεν πάει καλά ο Ολυμπιακός αγοράζουν όλοι οι εφημερίδες. Ναι. Ναι ρε πάντα. Η Παναθηναϊκή, εκτζίδες, όλα. Άμα δεν πάει καλά η ομάδα τους, πιο πολύ πουλάμε άμα δεν πηγαίνει καλά ο Ολυμπιακός παρά όταν πηγαίνει. Καλά, αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, ναι. Λοιπόν, και ευχαριστώ και πάρα πολύ και τους ακροατές εδώ του σταθμού και εσάς που δεν μας πειράζετε και πάρα πολύ. Βλέπω μια στοργή μας περιβάλλεται, προδέρμα, όλα όπως πρέπει να είναι. Λοιπόν, φανατικός του κόκκινου, έτσι. Το λέω, δηλαδή όλοι αγαπάνε τον... και εγώ αγαπάω τον Ραπτόπουλο, αλλά για μένα η εκπομπή έχει... αλλά άλλο level. Έτσι. Όταν έχει και το. Σ' αρέσουν τα κρουασάν, φαίνεται. Μην τον πει. Όταν μην έχει τον και το κόκκινο και, και θα πω γιατί. Γιατί υπάρχει ισορροπία στην εκπομπή. Ξέρεις τι μου θυμίζει ο κόκκινο. Σαν αυτόν που βγάζει το pitbull βόλτα και το κρατάει εκεί με τις 2-3 αλυσίδες. Και όταν χρειάζεται, πάπου αμολάει το pitbull. Το rap δηλαδή. Λοιπόν, αυτά παιδιά. Και μια ιδέα να δώσω. Δώσε. Που έχω σκεφτεί. Φανταστείτε, και το λέω για όλους να πούνε αν μπορούν και τη γνώμη τους σήμερα ή σε μια εκπομπή. Φανταστείτε το δίδυμο Ραπτόπουλο και Κόκκινο σε τηλεοπτική εκπομπή με μόνο, πώς το λένε αυτό μωρέ, όταν έχετε καλεσμένο κάποιο προπονητή, κάποιο πρόεδρο, πώς το λέτε μωρέ. Τον Αλέφαντο. Όποιο και να είναι, ό,τι και να είναι, να παίρνεις, πώς το λένε, όχι ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
Μάλιστα. Τηλεοπτική εκπομπή, αυτό το δίδυμο που έχουμε τώρα εδώ, να το βλέπω στο γυαλί, κόκκινο ισορροπία ράπνα ορμάει με τις καυτές. Δεν έχει καλά για να τηλεοπτική. Έχουμε ψαχτεί, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα. Έλα. Δεν με χωράει καμία κάμερα. Δεν έχει τηλεόραση. Δεν βρέθηκε κάμερα να μπορεί να καλύψει όλο το κεφάλι μου. Λοιπόν, φιλάκι, σκεφτείτε το αυτό. 72 εντζόν κεφάλι. Έλα, φιλά, αυτό σκεφτείτε. Α, σε κάνει ένα διαπλό, θα το κάνουμε. Σκεφτείτε το τώρα. Και κόκκινο. Ναι. Και πάντοτε, όχι πολύ μπλα μπλα, με συνεντεύξεις να παίρνετε. Να έχετε ο Κούγιας, να έχετε ο ένας, να έχετε ο άλλος και να κουραστείτε. Πού να τολμήσουν να έρθουνε. Πού να τολμήσουν να έρθουνε. Με εκεί θα είναι η επιτυχία και θα είναι παλιλίω θα τη βλέπουν μετά. Δεν θα μετά εκεί να δεις μετά διαφημίσεις και φράγκα. Λοιπόν, εδώ δεν γίνονται. Υπάρχει... Σας αγαπάω πολύ και ξαναδηλώνω ο φανατικότερος ακροατής του Μετρόπολης από το Λεκανοπέδιο. Γεια σας. Να είσαι καλά, φίλε. Ολυμπιακός. Τι σημασία έχει. Αν περνάει καλά το μεσημέρι. Υπάρχει ένας καθοσπρεπισμός πολύ έντονος στα μίντια της Ελλάδος. Οπότε δεν νομίζω ότι θα τολμήσει κανείς να κάνει κάτι τέτοιο. Είναι καθοσπρεπική και η Αθήνα πάρα πολύ καθοσπρεπική και φυσικά και η Θεσσαλονίκη. Και δεν τους αρέσουν οι ενοχλητικές ερωτήσεις. Μπράβο. Πάμε παρακάτω, ναι. Και εμείς είμαστε συνήθως ενοχλητικοί. Είμαστε. Έλα, φίλε. Ναι. Ναι. Ράπεση. Μάλιστα και ο κόκκινος μαζί παρέα δίδυμο. Ωραία. Με τριπλέτα τον Χατζηγεωργίου, ο οποίος είναι ηχολυπτικός. Θεωρείς ναι. ότι ο ΠΑΟΚ είναι κατά πολύ ανώτερος στο να είναι 9 βαθμούς πάνω από την ΑΕΚ? Όχι. Όχι, έτσι. Όχι. Δηλαδή, αν είχαμε γκολ του Λιβάγια δοκάρι και μέσα στην Τούμπα ή εχθές γκολ του Μάντελου δοκάρι και μέσα, τι θα λέγαμε? Θεωρώ όμως ότι ο κύριος Μελισσανίδης την άφησε ορφανή την ΑΕΚ. Αν δεν έμπαινε πέρσι ο Σαβίδης στο γήπεδο, τι θα είχαμε, φίλε? Δεν το ξέρουμε αυτό. Ακολουθούσαν άλλες 4-5 αγωνιστικές. Πάλι λοιπόν μου κάνεις μια ερώτηση η οποία δεν την ξέρουμε. Αν έμπαινε γκολ. Θέλω να πω ότι η ΑΕΚ παίζει καλό ποδόσφαιρο. Και λοιπόν το αποτέλεσμα. Δεν έχει χάσει. Τον περσινό καλό τσάκ. Ρε φίλε, όχι, λάθος κάνεις. Λάθος. Λείπει η τύχη. Άλλη μπάλα έπαιζες πέρσι, άλλη μπάλα παίζεις φέτος. Καλύτερο ποδόσφαιρο παίζει η ΑΕΚ φέτος. Είπα όχι. Δημιουργικά. Έτσι ακριβώς. Ανασταλτικά. Είναι τρωτή, πέρσι ήταν άτρωτη. Εντάξει, και αυτό το πληρώνει. Και δεν σε θέλει και η τύχη. Όπως επίσης, έχω την εντύπωση ότι 20 αγωνιστικές μέχρι το τέλος είναι πολλές, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί πλέον η κατάσταση. Δεν νομίζω. Εγώ αυτό πιστεύω. Δηλαδή, συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Αλήθεια θέλω να μου πεις. Αν ήσουν εσύ 9 βαθμούς μπροστά, θα πίστευε ότι μπορεί να σε περάσει κάποιος? Αλήθεια όμως. Εντάξει, τα πάντα ανατρέπονται, δεν ξέρεις τι γίνεται. Θα πίστευες ότι μπορεί κάποιος να σε περάσει? Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν 7 βαθμούς πριν 3 χρόνια μπροστά? 5 ήταν. Τον Οκτώβριο. 5, το Δεκέμβριο. Το Δεκέμβριο. Μετά από εκείνο το 1-2 μέσα στο Καραϊσκάκι. Ναι. Άλλο. Το έχασε. Εσύ είσαι ένα εξής. Απομένουν 20 αγωνιστικές. Όλοι θα παίξουν με όλους. Βρε, σωστά μιλάς. Εσύ θα πεις ότι μπορείς να το χάσεις. Στη θέση του. Δεν θα έλεγα ότι είμαι και πρωταθλητής. Από τη 10η αγωνιστική. Ναι. Μάλιστα. Οκ, okay, 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 okay. Ένα τελευταίο για ένα λεπτό. Άντε πάρε. Μου κάνει και χάρη. Εγώ ναι. Ναι, φίλε. Ραπ, πέσουσα εξίδες, να μην κλαίνε πολύ. Και πώς θα το πούμε, ρε φίλε? Αν και το βρίσκω λίγο λογικό, εντάξει. Αλλά παίζεις ότι ο ΠΑΟ και να χάσει το πρωτάθλημα πρέπει να κάνει 10 ισοπαλίες, 20 αγωνιστικές. Ο ΠΑΟ και να χάσει το πρωτάθλημα πρέπει να πέσει το αεροπλάνο της αποστολής. Πλάκα κάνεις. Δεν το χάνει το πρωτάθλημα. Τέλειος. Μας τρελάνεις. Και πάλι παίζετε. Και πάλι παίζετε. Θα βάλω Γκαρσία τα δεύτερα. Ναι, ναι. Αυτά είχα να πω. Μεταφέρετε σε όποιο θέλετε. Και χωρίς μπάλα. Άκουσε. Και χωρίς διαιτησία. Είναι τραγικό. Πολλοί φοβούνται τον ΠΑΟΚ ότι μπορεί να χάσει το πρωτάθλημα μόνο από τον ίδιο τον ΠΑΟΚ. Θεωρώ ότι έχει γνώση και εμπειρία να μην, υποπέσει λοιπόν σε αυτό γκολ. Εγώ το λέω σήμερα. Και τάπα το πρωί και το μεσημέρι για αυτές τις σχέσεις οι οποίες πάνε να διαταραχθούν μεταξύ της εταιρείας και των φιλάθλων. Πρέπει να το λύσουν γρήγορα. Έχεις ήδη μια εταιρεία στην πόλη που έχει διαταραχή οπαδών. Διαταραχή? Ναι. Διαταραχή. Το Ηρακλή με τον προπονητή, τώρα με τον τεχνικό διευθυντή. Ο Ηρακλής με τη θύρα 10. Αυτό το πράγμα θα το έχει να πούμε, διότι η θύρα 10 έχει απαιτήσεις. Ναι, εντάξει. Νομίζω ότι είναι μεγάλη ομάδα και τα λοιπά. Οι απαιτήσεις πρέπει να διατυπώνονται ωραία. Τέλος πάντων, το 6-1 φέτος χάλασε. Είναι στάμπα. Είναι στάμπα την οποία θα την έχουν οι οπαδοί του Ηρακλή. Εγώ λέω πρέπει να το ξεχάσουν.
Τι γίνεται. Γιατί ο επόμενος στόχος είναι ο Μυροφορίδης και ο επόμενος στόχος είναι οι παίκτες. Δεν τη γλιτώνει ο Ηρακλής. Και δεν έχει και ομάδα. Έχει. Δηλαδή, και ομάδα να βγει πρώτος δεν έχει. Και τον κόσμο συσπηρωμένο δεν έχει. Και τα διοικητικά να λύσει.